ναι, καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια! Πάμε και σήμερα να κάνουμε μία γνή, μία αυθεντικιά, μία ατόφια, μία κρυστάλλινη ζουμουσάδα! Φίλε ζουμουσάδα, σε άδα δεν πάει! Ε? Τι, Γεννάκη, ωραίος, αξιρισιά φίλε, δεν είναι από άποψη, είναι από δεν έχω χρόνο. Ή πήρα τον τάμπλ και τώρα αράζω ρε παιδί, δεν πώς το λένε, δεν, πάνε φίλε περίπατο και τα γούρια και όλα. Και είναι αυτό, είναι, έχω να ξυριστώ φίλε μια εβδομάδα, δεν είναι παραπάνω. Μια εβδομάδα κλείνουμε σήμερα από το πάρτι μας στον Όμιλο. Οι δύο που κέρδισαν την τούρτα, ο Αδαμαντιάδης και ο Σουρλαλής, παρακαλούνται όπως. Δεν είναι ωραίο αυτό σε ανακοίνωση. Παρακαλούνται όπως. Περάσουν από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Καραολί και Δημητρίου 237 ή 163, όπως παραλάβουν τα στούρτας των. Τα σκερδισμένα στούρτας των. Να περάσουν από εκεί για να πάρουν τις τούρτες που έχουν κερδίσει στο πάρτι μας. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα έχουμε ετοιμάσει σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ. Ωραία πράγματα, υπέροχα. Κληρώνουμε μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη σήμερα. Έτσι θα κάνουμε μέχρι να πάρουμε άδεια 28-27 που θα φύγουμε Ιουλίου. Μέχρι τέλη Ιουλίου που θα φύγουμε για άδεια. Θα δίνουμε κάθε εβδομάδα και μία σακούλα κρέατα από το φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος χρόνια τώρα τροφοδοτεί τον κόσμο. Χρόνια αδερφός και φίλος, γιατί εκεί θα βρείτε τα εκλεκτότερα κρέατα στην πόλη. Στην Μενελάου 29, στον Εύωσμο. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα. Θα συζητήσουμε τα μεταγραφικά. Θα κάνουμε το μουχαμπέτι μας. Θα ακούσουμε τα ποταπά μας. Θα κάνουμε τις κληρώσεις μας. Άμα γουστάρετε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Όλα θα τα δούμε, ρε παιδί μου. Θα τα δούμε με το δικό μας επερίσημα. Και θα πούμε ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Προχωράει πάντως ο Ιούνιος. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις αυτήν την αίσθηση ότι ο Ιούνιος δεν πάει λίγο στο μούχτι. Δηλαδή ναι, μην είμαι καλοκαίρι αλλά δεν είμαι κιόλας. Δηλαδή μην το πείτε. Οκ. Και κάνεις έτσι το ημερολόγιο και βλέπεις σήμερα 19 Ιουνίου. Έλα εδώ ρε Ιούνια. Έλα εδώ. Έλα εδώ, από πού και ως πού εσύ. Γέλα εδώ. Αυτό το ύφος και το γέλα εδώ που έχεις κάνει σίγουρα αταξία. Έχεις βάλει με το κουτάλι της σούπας χέρι σε εκείνο το περίφημο βάζο της γιαγιάς που είχε μέσα γλυκό κεράσι. Ή που υπήρχε πάντα στη γιαγιά ένα πλαστικό βάζο με βανίλια. Πάντα φίλε. Και, δηλαδή... αυτή η βανίλια και μετά μέσα σε κρύο νεράκι με κουτάλι της σούπας και το γύριζε και ώρας έκανε και περιστροφή. Έκανε περιστροφή γύρω από τον εαυτό το κουτάλι για να μην φύγει ούτε το τελείωμα η μητούλα. Και τη γύριζε τη βανίλια, έσκαβες ρε παιδί μου, δεν έκανες μια επιφανειακή. Άνοιγες ολόκληρο λάκκο μέσα στο. Και πώς γινόταν πάντα και η γιαγιά είχε ένα τέτοιο βάζο με. Η βανίλια δηλαδή. Η παραδοσιακή, γιατί μετά βγήκαν διάφορες γεύσεις. Βανίλια με γεύση μαστίχα, βανίλια με γεύση η κλασική παραδοσιακή βανίλια, το υποβρύχιο. Με κρύο νεράκι και όταν τελείωνε το θέμα, κάτω που είχε πιάσει λίγο μάκα, είχε πιάσει και αφήσει λίγο στο ποτήρι τα υπολείμματα που και αυτά, δηλαδή ψιλολόι μετά, τεμπεσιράκι δούλευες να μην μείνει τίποτα. Χαμένο. Αυτά έτσι δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε και τρέξαν τα σαλάκια μου. Πώς βρεθήκαμε εκεί. Έχω σωτήρι δασκαλάκι κυρίες και κύριοι. Αυτό το υπέροχο αγόρι. Αυτό τον υπέροχο αδερφό. Το παοξάκι. Έχω πίσω από την κονσόλα σήμερα. Θα μας κάνει αυτός ό,τι θέλει. Γιατί αν αυτός κλείσει τα κουμπιά εμείς θα πάρουμε from the three the longest. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο. Σας έχω κατόπιν απέτηση γιατί... έχω καιρό να το διαβάσω αυτό, είναι από εποχή Sport Βορρά. Συγκινούμε μόνο που λέω τις τρεις λέξεις κάθε φορά όταν περνάω από το υπόγειο του 103. Είμαι ένας μπιμπιπ συναισθηματίας. Δεν μπορώ να τα ξεπεράσω αυτά τα πράγματα.
τα χρόνια μου εκεί, τα θυμάμαι και περνάω και βλέπω κατεβασμένα τα στόρια, πονάω, ετερονεκάτορων, δεν σας αφορά, μη σας ζαλίζω με τα δικά μου. Λέω λοιπόν ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, με Bosch και ψυγεία, αλλά και κλιματιστικά, κορυφαία εταιρεία, μπουκάρετε μέσα, γεια σας, τι κάνετε, καλά, τα γνωστά, είμαι Ζουμουσάκη, είμαι ακροατής του τρελού. Ήρθα, λέει, ότι στο κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών στην Ήπειρο, τουλάχιστον, και δεν εννοώ την Ήπειρο με τον Μπας Γιάννενα, στην Ήπειρο, τη Γυρά Αλβιώνη, στην Ευρώπη θεωρώ ότι είσαι ο κορυφαίος. Ναι, ταπεινά θα κουνήσει το κεφάλι ο Μάκης Παμπουκίδης, θα πει τι μπορώ να κάνω για σένα. Και αν πάρετε τον οποιοδήποτε ψυγείο κατά ψήφι, έχετε και 48 κουτιά μπύρας Α. Στο ερώτημα γιατί όχι 50 και 48, είναι ένα μόνο, ποιος θα πει 50 μπύρες. Υπάρχουν πάρα πολλά ανέκδοτα σχετικά. Εγώ θέλω σήμερα να πω το ανέκδοτο με το παγωτό πεπόνι. Ζητήθηκε επανειλημμένος και το θεωρώ κορυφαίο. Και επειδή, εντάξει, το παγωτό κορυφαίος είναι ο Νικολαίδης στην πόλη, εκεί με τις γεύσεις περίεργες που θα μπορούσε να είναι η Νάνα Μέλια, η αυστριακιά playmate που έχει έρθει διακοπές στην Ελλάδα και έχει χάσει το διαβατήριό της, έχει χάσει τα έγγραφά της και βρίσκει μία στέγη σε σένα, Εργένη φίλε, που αλίμονο, αν όχι ο ξένιος Ζεύς δεν σε έχει διδάξει πώς θα υποδεχτείς και θα αγκαλιάσεις με όλα στο συναισθήματα αυτό το κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, είναι αναμέλεια. Υπάρχει η γεύση Velvet Di Bosco που είναι ο βοηθός προπονητή της Real Madrid του Vicente Del Bosque. Αυτός ο άοκνος εργάτης που δεν ήταν μπροστά στις κάμερες ποτέ. Υπάρχει το τηγαμισού που περιέχει βρισιά αλλά με κάποιο τρόπο καταφέρνει και ξεφεύγει πάντα. Λίλα Πάουζε που είναι μια ομάδα επίσης αυστριακή, παίζει ας πούμε την Τζουγκάρντεν φιλικό και με την Μπρομαποϊκάρνα φιλικά. Μπρομαποϊκάρνα, East 5, 0-1, καφέ, όπερα, Λίλα Πάουζε, 0-2. Όχι ρε, πάντα δεν υπάρχει κάποιος στο γήπεδο να ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Ε, λέει ας πούμε, Αλμοπός Αριδέας, Αστραπή Αχλαδινής, 0-1. Όχι ρε, πάντα υπάρχει ένας που έχει παίξει κάτι άλλο. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Χρήστο που είναι στην Τούμπα φίλος του μπαμπά από τα παλιά, δάσκαλος και μου είπε χθες, στείλε χαιρετίσματα σε όλους τους παλαιούς δασκάλους που μαζευόμαστε, σε όλους που υπηρετήσαμε στο 104 και 23 Δημοτικό Σχολείο, στο Τενεκεδένιο επίσης στους συναδέλφους και το Αβραμίδη, γιατί είναι, το Τενεκεδένιο είναι στο Ρέμα, στην παλιά, στην πίτσα, δεν ξέρω αν έχει ακόμα πίτσα εκεί. Όπως βλέπεις βάζω φίλε, δεν λέω ας πούμε το τάδε κτίριο, τάδε υπηρεσία, πίτσα, γυράδικο, έτσι, δηλαδή έχω σταθερές. Πρέπει να έχει κλείσει, ε. Εκεί στο Ρέμα λοιπόν είναι το Τενεκεδένιο. Θέλω να σας πω, αν κυκλοφορείτε στη γειτονιά, έκαναν ένα γκράφιτι στον τοίχο του Τενεκεδένιου σχολείου, σας λέω μόνο το εξής, πάρκαρα το αυτοκίνητο με αλάρμ, κατέβηκα, το χάζεψα, τράβηξα όσο, έλα, το ξέρω ρε παιδί μου, το ξέρω, έχω ξαναπεί, έτυχε να περάσω από εκεί μόλις είχαν τελειώσει τα παιδιά, γιατί ακόμα φορούσαν τα προστατευτικά, γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το σπρέι δεν πρέπει να το εισπνεύσεις, έκαναν τέχνη. Σας προκαλώ λοιπόν, που λέει και ο Μουτσινάς, να περάσετε, αν είστε πάνω στη Λαμπράκη, αν κινήσεις στη Μικράς Ασίας, στη Χαρόδα Νομοθέτου, στην Αθηναγόρα, οπουδήποτε εκεί πέρα, τέλος πάντων, στα διάφορα, στη Διαγόρα, αν είστε στην περιοχή κοντά στο ναό, αν είστε κοντά, κάντε ένα κλικ, ρωτήστε, παιδιά, πού είναι το Τενεκεδένιο σχολείο, το οποίο όταν ανακαινίστηκε το σχολείο, όταν γκρεμίστηκε μάλλον ο Τενεκές και χτίστηκε ένα κανονικό σχολείο, εξακολούθησε και εκεί είναι το ήθος να λέγεται Τενεκεδένιο σχολείο. Κάποια πράγματα είναι ιστορικά, δεν τα πειράζουμε. Θα περάσω, κακός που δεν το τράβηξα με βίντεο, τα παιδιά έκαναν τέχνη, ένα τεράστιο δικέφαλο, ένα τεράστιο σύνθημα, έχει καιρό τώρα, σας είπα έτυχε να κατεβαίνω από τον πατρικό μου και μόλις είχαν ολοκληρώσει, ήταν αγκαλιασμένα τα παιδιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας μόνο, ήταν μια ομάδα ανθρώπων και μπράβο τους, εγώ είμαι υπέρ του γκράφιτι φίλε, στο λέω αλήθεια. Από το να είναι ένας μουντός, ένας γκρίζος, ένας άχρωμος
Τείχος, αρκεί βέβαια εντάξει, να παίρνει την άδεια. Έτσι. Τώρα, το να Αθήνα σου κάνει γκράφιτι στην πόρτα από το μαγαζί σου, χωρίς να θέλεις, είναι άλλη υπόθεση. Επίσης, όχι στα μνημεία, έτσι, να πας να κάνεις την καμάρα, να πούμε, ή στα κάστρα, εξαργώ στη ρωτώντα γκράφιτι, όχι. Αλλά ένας μουντός, ένας άψυχος, ένας άοσμος και άγευστος τείχος. Και υπάρχουν πραγματικά καλλιτέχνες. Έχει κάτι τεράστια σε τείχους στο κέντρο που πραγματικά λες ο άνθρωπος τι έχει κάνει, τώρα έχει κάνει τέχνη. Καλό, όταν είναι για τον ΠΑΟΚ ακόμα καλύτερα βέβαια, αλλά λέμε ρε παιδί μου γενικά. Λέμε γενικά. Δεν είπα για το Αιγαίο και εκεί κάνουν τέχνη. Τέχνη με το ψάρι, γιατί εκεί τρώτε το ωραιότερο, το φρεσκότερο ψάρι. Αν είστε μερακλείδες και γουστάρετε το ωραίο ψάρι, εκεί το πιο φρέσκο. Ό,τι βγάζει το Αιγαίο και κυριολεκτικά η θάλασσά μας, αλλά και μεταφορικά οι ψαραγορές και στο Ωραιόκαστρο και στο Δικητήριο είναι πεντανόστιμα, είναι φρεσκότατα, καθαρίζονται από λέπια, από εντόστια και έρχονται έτοιμα, θέλετε, και μαγειρεμένα στο σπίτι. 214.000 για το Δικητήριο, 69.56-66 για το Ωραιόκαστρο, χωρίς να μυρίζει το σπίτι, χωρίς οτιδήποτε. Και βέβαια γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης, 475.900, τηλεφωνήστε σήμερα, ενημερωθείτε, για να εξασφαλίσετε στα παιδιά σας, χωρίς να είναι τα δίδακτρα αυτά που σκέφτεστε ή φαντάζεστε ή υποψιάζεστε, τα μισά είναι από αυτά που σκέφτεστε, σας το λέω έτσι, θα ενημερωθείτε από κοντά, αν είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, να πάρουν μέρος στα προπαρασκευαστικά μαθήματα για να μάθουν άριστα τη γερμανική γλώσσα και να έχουν ένα εξασφαλισμένο μέλλον απόλυτα εγγυημένο σε ένα σχολείο με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, με υπέροχους ανθρώπους που μπορεί να πέρασαν τόσα χρόνια, ακόμα έτσι νιώθω για το σχολείο μου. Και το λέω συνέχεια, πήρα πράγματα από εκεί που τα κουβαλάω στα 48 μου χρόνια ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι έχει μείνει σε φοβερές εγκαταστάσεις στο σχολείο, δεν χρειάζεται να τα πω για τα γήπεδά του, γενικότερα για τις υποδομές. Είναι ένας τύπος λοιπόν σε ένα περίπτερο. Θέλω να σας πω ότι θα κάνουμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας οπωσδήποτε μέρα ανεκδότου, πιθανόν να το κάνουμε και αυτή την Παρασκευή. Θέλω να έχω ένα πολύ καλό δώρο από την Electronet. Θα το έχουμε νομίζω σήμερα, αύριο θα ξέρω. Α, παρεπιπτόντως να πω ότι αύριο έρχεστε για τις φανέλες Λάρνακας, γιατί χθες δεν πρόλαβα να πάω στο Ρετούς για τις φανέλες από τη Λάρνακα να τις παραλάβω, δεν πρόλαβα. Για όλες τις υπόλοιπες έρχεστε και παραλαμβάνετε. Και για το ανόβερο και για την... για τις φανέλες από τη Λαχαναγορά, double, υπέροχες, και οι φανέλες από το Σουφού Πάοκ Ζάμπια, που μας έκανε δώρο η Αγγελική, έρχεστε και τις παραλαμβάνετε από τη Μαριλής. Τις έχουμε εμείς, τις έχουμε παραλάβει, πήγαμε μία παρτίδα και τις πήραμε. Αυτές που δεν έχουμε παραλάβει είναι οι φανέλες και αυτές που κλήρωσα εχθές 20 χρόνια αθλητήριος, που πρέπει να πάω να τις πάρω από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη που μας τις έκανε ένα κάρο μπλούζες που γίνανε ανάρπαστες στο πάρτι. Γίνανε ανάρπαστες, έφυγαν συνολικά 250-270 μπλουζάκια στο πάρτι μας, μαζί με αυτά που είχε τυπώσει και ο φίλος μας από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ο Δημήτρης. Και πρόσεξε, κανένας δεν πήρε δύο. Και το σεβάστηκαν αυτό, ότι ξέρεις κάτι, να πάρω και για κάποιον που δεν έχει έρθει παιδιά, να πάρουν αυτοί που είναι εδώ και αν περισσέψουν, ναι. Και δεν έμεινε φίλε ούτε θα ξανακάνουμε. Υγεία να έχουμε, παιδιά. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Το ενημερώνουμε λίγο στους φίλους μας, στους εχθρούς μας. Ξεκίνησα να λέω το ανέκδοτο με τον Περιπτερά. Δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Θυμήθηκα τους φίλους μας τώρα που φέρνουν τον Κάιπερς, τον Ντουρμισάη, και πρέπει εγώ να φοβηθώ. Που πήρε τον Κάιπερς ο Ολυμπιακός. Πρέπει να φοβηθώ. Με αυτούς που παίρνουν ο Γαύρος και η Χάρτινη, η Χάρτινη και ο Γαύρος, πρέπει τι, να τρέμω σαν τη Μέρκελ στον εθνικό της ύμνο. Τι πρέπει δηλαδή, να φοβηθώ? Όσο το πάτε έτσι, για να δούμε λίγο και τη γλύκα. Δηλαδή, λίγο, πώς είναι να μην παίρνεις τα 25 χαρτιά από το Τσουλού. Να κάνεις τον Μπρούκλι, να κάνεις τον Γαλαντόμο και τον Άπλα με αλουνού λεφτά. Πώς είναι λίγο, για να δεις λίγο πώς είναι. Τόσο καιρό τι κάνει ο Πόντιος. Για να δείτε λίγο τη γλύκα. Τι θα φέρετε εσείς τώρα? Τι θα φέρετε, για περιμένουμε να δούμε λίγο. Κάιπερς έχει να παίξει ένα χρόνο. Του Εργοτέλη, Super League δεν έχει παίξει ποτέ. Φέρουν αυτό το Σουλτανίνι, ο οποίος είχε χιαστούς, από την Νότιγχαμ. Έχει να παίξει ένα χρόνο. 200 λεπτά λέει έπαιξε πέρσι.
Και πώς να μην θυμηθώ την περίφημη πλέον, εδώ και χρόνια το έχω γράψει αυτό, Palt List. Δασκαλάκι, εσύ δεν το έχεις ακούσει αυτό, είναι παλιό, στα σπόρο είχα κάνει. Γράφαμε δύο φορές την εβδομάδα, τρεις εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω από πού θα ψωνίσει φέτος ο Γαύρος και η Χάρτινη. Καλά, και το Βάζελο αφήστε, εδώ δεν είναι, εκεί δεν έχουμε αντίλα κλάψουν. Δεν μπορούν να κρατήσουν ούτε το μπουζούκι, ούτε το βιολί, ούτε άλλα όργανα. Μπορεί να τους φύγει η φίλε και το σαντούρι. Σας έχω λοιπόν την αποκλειστική λίστα. Αυτοί λένε ότι κάνουν μεταγραφάρες. Οκ. Okay. Αυτός είναι ο ήχος από το σανό που τρώγεται. Απλά κάνω μια αναπαράσταση, δεν μπορείτε να τη δείτε. Με χυλάκια duck face. Υπέροχα. Λοιπόν, από πού παίρνουν παίκτες τώρα. Ακούστε, γιατί σας έχω την αποκλειστικότητα. Αυτή είναι δική μας η λίστα, την έχουμε γράψει εμείς και είναι παλιά, αλλά είναι διαχρονική. Ντούσαν Πάλτοβιτς. Σέρβος. Μεγάλος παίκτης. Μίχαελ Πάλτμαν. Deutschland. Γερμανία. Πάολο Παλτίνι. Ιταλός. Ερνάθο Ιγνάθιο Παλτούδιεθ. Ισπανός. Τζον Μακπάλτ. Σκοτσέζος. Μισελ Παλτινί. Πουλάκι μου, τώρα σε θυμήθηκα. Εσύ δεν είσαι ρε Μιχαλάκη που ήρθες στην Τούμπα. Εσύ δεν ήρθες εδώ και μας κούνησες στο δάχτυλο και μας είπες να το κάνετε κι εσείς όπως ο Ολυμπιακός. Τώρα θα φορέσεις τη ριγαία σπρώμαυρη, όχι αυτή με το δικέφαλο, την άλλη με το νουμεράκι μπροστά. Αυτή που έχει και αλυσιδίτσα στα χέρια και στα πόδια. Γιατί όχι απλά έβαλες το χέρι μέσα στη βανίλια και στο μέλι, αλλά κολύμπησες και έκανες απλωτές μέσα στα εκατομμύρια, όπως ο Σκρούτς Μακτάκ που πηδάει στο θησαυροφυλάκιό του από το βατήρα μέσα στα νομίσματα. Και οι αρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν μία συγκεκριμένη έκφραση, η υστεροφημία. Από το φημί, φις, φασί, φαμέν, φατέ, φασί, που είναι το ρήμα, από το ρήμα που είναι λέω, από το λέω, από το τι λέγεται, από εκεί βγήκε η φήμη. Υστεροφημία. Τι είναι η υστεροφημία? Είσαι ο τεράστιος Μισελ Πλατινί, με μεγάλη, μεγαλειώδη καριέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γαλλία, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γιουβέντους, έτσι, πρωταθλητριών, αυτά πρωταθλήματα, τεράστιος παίκτης, ναι, και μετά θέλεις να γίνεις πρόεδρος στην UEFA. Οκ. Okay. Και γίνεσαι πρόεδρος λοιπόν, όχι στην UEFA, στη FIFA αυτός δεν έγινε. Ο Πλατινίτη ήταν UEFA ή FIFA. Τέλος πάντων, τι σημασία έχει. Και αποδεικνύεται εδώ, νομίζω στην UEFA ήταν ο Πλατινί. Στη FIFA ήταν ο Χαβελάντζε, ο Βραζιλιάνος. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι έγιναν σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ για να πάρει το Μουντιάλ το Κατάρ. Το 22. Ακόμα και αυτό λέει μπαίνει στο τραπέζι. Μήπως τους το αφαιρέσουν, γιατί λάδωσαν ό,τι κολαράκι υπήρχε, το διέθεσαν αυτοί. Και συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά έτσι πάει. Δηλαδή, ό,τι κολαράκι υπήρχε λαδώθηκε. Γίναν έσχοι. Προσέξτε, εκεί η ψήφος είναι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μια χώρα να πάρει ένα Μουντιάλ. Ειδικά μια χώρα που έχει 50 βαθμούς υποσχεάν και για να γίνουν εκεί παιχνίδια στο Κατάρ θα γίνουν παιδιά. Το ξέρετε ότι το Μουντιάλ του 22 θα γίνει τα Χριστούγεννα. Άιντε! Θα είναι οι συνθήκες, λέει, σαν είναι καλοκαίρι, γιατί φτιάχνουν αυτοί θόλους, λέει, και τα λοιπά. Να είναι οι συνθήκες οι κλιματολογικές, γιατί έξω περπατάς και αραπάς από εδώ μέχρι απέναντι, λιώνει σαν το κεράκι της λαμπρής. Όπως τα Μικη Μάου, χωρίς σίγμα, που λιώνει και γίνεται ένα πράγμα, είσαι με το πάτωμα να πούμε. Μιχαλάκη, τι έγινε ρε Μιχαλάκη Πλατινί, να το κάνετε όπως ο Ολυμπιακός μας είπε μέσα στην Τούμπα που ήρθε να επιθεωρήσει. Αυτή την κουβέντα έχουμε κρατήσει. Αμεμπτέ, ασπιλέ, αμόλυντε, αγνέ, άχραντε. Εσύ, πεντακάθαρε, κρυστάλλινε, ηγέτη, τις συμβουλές λοιπόν να τις βάλεις εκεί που ξέρεις. Άσε μας εμάς,
το βρήκαμε το δρόμο, τον αλλιώτικο το δρόμο βρήκαμε εμείς για να φτάσουμε στα double. Για να μην πάω τώρα έτσι, για να μην πάω σε αυτό που μου θυμίζει ο Σωτήρης και το είχα σημειωμένο, γιατί είναι λεπτό το ζήτημα στο Χέιζελ, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νεκροί, να πανηγυρίζει έναν ύπαρκτο πέναλτι, έτσι. Εντάξει, οκ, okay, άστο αυτό, είναι εκείνη της εποχής. Απλά δείχνει το χαρακτήρα. Μπήκαν λοιπόν τα εκατομμυριάκια στους λογαριασμούς. Συμβουλές από σάπιους δεν δεχόμαστε. Πονέσαμε, υπομείναμε, περιμέναμε, ταλαιπωρηθήκαμε, χαλαστήκαμε, μελαγχολήσαμε, οργιστήκαμε, το δρόμο μας τον βρήκαμε. Συμβουλές λοιπόν από σάπιους δεν δεχόμαστε. Τώρα βρες την άκρη, να δούμε τι θα κάνεις. Όχι ότι αυτοί που είναι τώρα είναι οι Παρθένες Μαρίες, σε καμία περίπτωση. Ξέρουν και φυλάγονται. Εσύ προφανώς μέσα στην αλαζονία ξεχάστηκες. Και εντάξει, αυτά από το Μισελ Παλτινί που είναι ο Γάλλος από τη λίστα που ψωνίζουν παίκτες Γάρβος και Χάρτινι. Αρβάν Παλτουδιάν. Συνεχίζω εγώ. Είχα μικρή διακοπή για τον Μιχαλάκη, πρέπει να το πούμε. Αρμένιος, βεβαίως. Γεώργη Παλτέσκου, Ρουμάνος. Χακάν Παλτούρκ, Τούρκος. Ούλοφ Παλτμπερκ, Σουηδός. Κάχα Παλτάτζε, Γεωργιανός. Έρβιν Φαντεπάλτ, Ολλανδός. Ανατόλι Παλτόφ, Ρώσος. Γιάνκ Λι Παλτ, Κορεάτης. Ντέιβιτ Παλτνέι, Άγγλος. Έντσον Αράντες Κοίμπρα Εδουάρδο Ντασίλβα Σάντος Παλτουδίνιο, Βραζιλιάνος. Διέγκο Γκαμπριέλ Παλτούνιες, Αργεντίνος. Αλ Χαλ Μπεν Αλί Παλτ, Αραβικά Εμιράτα. Πίτερ Παλτάκουε, Νιγηρία. Και ο καλύτερος από όλους, ο φίλος μας ο Κύπριος, ο Πάλτος Παλτού. Ή Παλτός Παλτού. Όπως θέλετε, εσείς βάλτε τον τόνο όπου θέλετε. Παλτός Παλτού, να πούμε εκεί ο τόνος. Να πούμε εκεί. Αυτά που λέτε. Από εκεί ψωνίζουν. Από εκεί ψωνίζουν. Θα πω κάτι για τις μεταγραφές τις δικές μας. Υπάρχουν τόσο ωραία ρήματα στην ελληνική γλώσσα, τόσο υπέροχα ρήματα για να εκφράσουν την ποικιλομορφία των συναισθημάτων ενός Έλληνα. Είναι τόσο υπέροχο. Προσέξτε, σας λέω τρεις λέξεις. Αδειμονώ, δεν ανησυχώ. Αδειμονώ φέτος να δω τους παίκτες που θα έρθουν. Ναι, βεβαίως, έχω λαχτάρα, έχω πρεμούρα, έχω επιθυμία να έρθουν σημαντικοί παίκτες. Για να μπω στους ομίλους, για να επαναλάβω αυτό που έκανα τις δύο προηγούμενες χρονιές, τα δύο double. Αδειμονώ μεν, αλλά δεν ανησυχώ. Είναι το πιο ήρεμο καλοκαίρι. Προσέξτε, το λέω αυτό σήμερα 19 Ιουνίου. Δεν θα λέω το ίδιο 19 Ιουλίου, αν δεν έχει έρθει κανένας, νομίζω το καταλαβαίνετε. Εις 30 Αυγούστου, μιλάω για σήμερα, που έχει 19 ο Ιούνις. Εντάξει, όλα οκ, okay. Ζούμου σούβρε, απολαύστε το όλο αυτό. Απολαύστε απέναντι το άγχος τους, την πρεμούρα τους, το φόβο τους, γλεντοκοπήστε με όλο αυτό. Μπείτε, δείτε βιντεάκι από τη Φιέστα, δείτε βιντεάκι από την απονομία, από το Λευκό Πύργο. Μπείτε, δείτε την πορεία τα δύο τελευταία χρόνια για τα δύο double. Θυμηθείτε λίγο τι μας έκαναν, μπείτε να το δείτε, είναι διδακτικά. Μπορεί να τρελαίνεσαι, αλλά είναι σημαντικά αυτά για να μην ξεχνάς. Τι συνέβη για να φτάσουμε, τι συνέβη πρόπερση. Τέλεια το είπε ο Πρίγιοβιτς. Τα είπε τέλεια ο Πρίγιοβιτς. Τέλεια. Φοβήθηκαν να βγουν να παίξουν, λέει, οι Ολυμπιακοί. Και οι άλλοι, λέει, κάναν ολόκληρο θέατρο. Φοβήθηκαν. Και η κουβέντα η πιο σημαντική, μου έδωσε πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ και εγώ όχι τόσα όσα ήθελα. Αυτό είναι παρακαταθήκη. Κρατήστε την κουβέντα. Κρατήστε τη. Θα πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα ξαναλέω κρεατάρες από το Κροπολείο Μιχάλης. Υπέροχα πράγματα. Μια σακούλα κρέατα έτοιμη από το Μιχάλη στον Εύωσμο. Γράφετε FM, αφήνετε καινό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα τηλέφωνα της Σταθερά, αφού είναι τσιτσί και είναι τροφή και είναι τρόφιμα.
να πω ότι όπως μαζέψαμε και φέτος ρούχα για την Αγία Βαρβάρα, θα ξανακάνουμε κάτι για κάποια άλλη ενορία ή για κάποιο άλλο ίδρυμα. Έτσι, και εκεί θα σας ενημερώσουμε. Δεν σταματάμε, δεν είμαστε ανήσυχοι, χαρούμενοι και ευτυχείς που είμαστε μια τόσο δυνατή και ενωμένη και πολυπληθής παρέα, γεμάτη από όμορφα πράγματα τον χρόνο που έφυγε, με την κατάξη του double, το αίτητο πρωτάθλημα, όλα όσα συνέβησαν. Είμαστε πολύ γεμάτοι. Εδώ κάναμε τέτοιες φιλανθρωπικές δράσεις όταν δεν ήμασταν καλά. Δεν θα κάνουμε τώρα που έχουμε και ψυχολογία. Θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Έχουμε την επόμενη αιμοδοσία μας. Καλά, υγεία να έχουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να παλεύουμε με τα θηρία, ο καθένας το δικό του. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, μπουκάρουμε, μπουκάρουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε. Θυμίζουμε σακουλάρα κρέατα σε λίγο, Αντίπα. Να μας πει. Ο έρωτας για να συμβεί. Ο Αντίπας, φίλοι, υπάρχει συγκεκριμένη έκφραση. Έτσι. Αλλά είναι λίγο σόκινη η έκφραση. Στα τραγούδια του τι είναι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι γκαβιάρης. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Μεγάλος άνθρωπος τώρα είναι. Τον βλέπεις τώρα που βγαίνει. Έτσι. Και έχει, ρε, παίζει, ρε παιδί μου. Είναι παιχνιδιάρης. Πώς τον άντα να πω τη λέξη παιχνιδιάρης. Να μην πω το άλλο. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888 να μιλήσετε εσείς. Υπενθυμίζουμε ότι κληρώνουμε υπέροχο δώρο σήμερα. Μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Εκλεκτά, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα. Από το Μιχάλη Κακούτη και το κρεοπωλείο του στον Εύωσμο. Χρόνια φίλος και ακροατής. Και χρόνια, χρόνια δίνει στον κόσμο τσιτσί. Μου λέτε και τα τρία τελευταία ψηφία. Θα το κάνουμε και μέσα από το τηλέφωνο και από το κινητό όσοι θέλετε. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Α, βέβαια. Πήγα στην κυρία. Ξέχασες, λέει, τον Ιάπωνα να σου πάρω το παλτό. Κοινό δηλαδή. Παλτά με γούνες, ρε. Έτσι. Με γουνίτσα, με γουνίτσα. Αν εσείς θυμηθείτε κανέναν άλλον, εντάξει. Πήρε αυτό με από χιαστούς. Σήμερα το πρωί απόλαυσα ελληνική τηλεόραση. Ναι. Είχαν μαζέψει και τις μεταγραφές, όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και κάνανε αφιέρωμα. Βέβαια. Όλες κάνανε μιλάμε για τα παλτά. Κάιπερς, Ντουρμισάη, τον άλλον τον Σουλτανίνα, πώς το λένε, αυτό που έχει να παίξει ένα χρόνο. Τρέμω. Είδες, μέχρι και η Μέρκελ έτρεμε. Μέχρι και η Μέρκελ έτρεμε. Τι είπανε, άκου τι έχει κάνει με τα μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ναι. Μα το ξαναδείχνουν και το ξαναδείχνουν και τι σου λέω, μου έκανε εντύπωση. Πεντάλεπτο αφιέρωμα στις μεταγραφές. Εντάξει, μας έχουν ζαλίσει εδώ και δύο μήνες για αυτά τα παιδιά που θα πάρουν. Έτσι. Όπως είπες, με χιαστούς ο ένας να μην παίζει, ο άλλος είχε πάει μια βόλτα στην Κίνα που ήταν εκεί, έκανε τουρισμό. Ο άλλος πρόλαβε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ναι, ο Βαλμπουενά. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Εντάξει, θέλουμε μία προσθήκη από έναν σούπερ παιχταρά. Παραπάνω από μία θέλουμε, Μένιο, παραπάνω από μία. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ μιλάω τώρα για έναν παίχτη της τάξης των 15 εκατομμυρίων για να μιλήσουμε με νούμερα. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει τέτοιος. Ναι, εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες, συμφωνώ. Ναι. Αλλά θέλουμε όμως, θέλουμε δύο, τρεις... Με την προεδράρα που έχουμε, φίλε, όλα είναι πιθανά. Ξεκίνησε με εκείνη την κίνηση με τον Μπερμπάτοφ. Και τότε είχε δείξει ότι δεν κολλάει πουθενά. Εντάξει. Στο μυαλό του, θα σου πω τι έλεγαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος τα αδέρφια του προχθές, στο πρόχωμα, λοιπόν, που πλησίασε κόσμος και ρωτούσε, γιατί μόλις δουν τα αδέρφια του, είναι πολλά αδέρφια, είναι έξι, νομίζω, έξι αδέρφια. Ναι. Μόλις τους δουν, και γιατί είναι και μοιάζουν τόσο πολύ κάποια από τα αδέρφια του με τον Ιβάν, είναι φοβερή η ομοιότητα. Ο κόσμος τρέχει να τους μιλήσει, να τους αγκαλιάσει, να τους ευχαριστήσει. Το έχω βιώσει και στο Βεργίνα που έχει έρθει. Ο ένας αδερφός έρχεται στα μάτια του ΠΑΟΚ και τον έχουμε δει τον άνθρωπο που πέφτουν επάνω να ευχαριστήσουν. Και ξέρεις, μπορεί εκείνη την ώρα όπως βλέπουμε να έχουμε και την. Πώς θα πούμε. Ψευδαίσθηση ότι είναι ο ίδιος ο Ιβάν. Όχι, να είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι ο Ιβάν. Κοίταξε. πάρα πολλές φορές πρέπει να έχει συμβεί, γιατί σου λέω, ειδικά ο ένας τον οποίο τον έχω δει, έχει έρθει πάρα πολλές φορές στο Βεργίνα στις μεταδόσεις που κάνουμε και
στα μάτς, στα event, είναι, μοιάζει πάρα πολύ. Τι λοιπόν, με τους, που τους είδαν προχθές στην Αγία Τριάδα, την Εκκλησία, του Αγίου Πνεύματος, πέσανε πάνω, ότι γίνεται και τα λοιπά, ευχαριστούμε, double, έτσι αλλιώς αυτά, είπαν δύο κουβέντες οι άνθρωποι. Να ξέρετε ότι ο αδερφός μας ετοιμάζει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Για εγώ είμαι σίγουρος, Κωστή. Και πρόσεξε, οι άνθρωποι χωρίς φανφάρες, χωρίς την παρουσία, είναι πολύ ταπεινοί, πολύ απλοί, έτσι. Και για, το, και για τη νέα Τούμπα, και για τη νέα Τούμπα. Διακόπτω ρε Κωστή, ναι. Και είναι αυτή η διαφορά μας. Βλέπεις μια ανύπαρκτη ομάδα, να τολμήσω να το πω έτσι, ή μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ φθοράς και για πέταμα, όχι αυθαρσίας, ναι. Την οποία την προωθούν και την παρουσιάζουν, ναι, 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 και την περιορίζουν. Σιγά ρε, ηρεμήστε ρε. Είναι ντροπή αυτό που Μένιο, κάνετε εσείς. Άκουσε για αθλητικό γράφη. Να σου πω κάτι. Μία γριά, όσο στουπέτσι και να τις βάλεις στο πρόσωπο, όσο make-up και να βάλεις αυτή που είναι 90 χρονών, είναι 90 χρονών φίλε. Δεν μπορεί να την πλασάρεις για Miss Young. Δεν μπορεί να την βγάλεις πασαρέλα να γυρίσουν οι άντρες στο κεφάλι τους. Όσο make-up και να... κάποια στιγμή θα ξεβαφτεί και θα φανεί η αλήθεια φίλε. Αυτό έχει γίνει. Και θα φανεί η γριά ρε παιδί μου. Όχι ρε φίλε, όταν το βυζί κρέμεται κάτω και βγαίνει από κάτω από την, πούμε, από την μπλούζα και σέρνεται. Κωστή, συγγνώμη λίγο, τώρα που το θυμήθηκα. Μου επιτρέπεις λίγο να ευχαριστήσω μία ομάδα ανθρώπων. Βεβαίως. Τον κύριο Διονύση, τον Παυλάρα το Συντριβανίσιο, τον Γιώργο. Βέβαια. Το δε είναι η K85 μας. Λοιπόν, το δεύτερο πόδαρο Κωνσταντίνο, το πλυντήριο, γιατί μου παραχώρησαν τη σειρά τους. Μην τους ξεχάσω. Ξέρεις, με αφήνουνε. Έγινε Μένιο μου. Άνεφα αγώνα, να βγω πρώτος. Να βγεις πρώτος. Λοιπόν, φιλιά πολλά, μου. Φιλιά. Γεια σου Μένιο. Χαίρομαι να μιλάμε για την ομαδάρα μας. Χαίρομαι Ζουμουσού, και Ζουμουσού, αδερφέ. Σε όλα, σε όλα, να το θυμάστε, σε όλα. Για, έρχομαι τώρα στη γραμμή να πω κάτι. Μάλλον πάμε στη γραμμή και μετά θα πω για τον μπάσκετ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Βρε, δεν είμαστε καλά. Έλα Παναγιώτη μου, έλα. Στη συνέχεια από χθες, γιατί δεν ξέρω, δεν είχα σήμα μάλλον, δεν κάτι έγινε και δεν μπορούσα μετά να βγάλω γραμμή. Θέλω να πω τι παραπάνω έχει φέτος ο ΠΑΟΚ από πέρσι. Είναι σαν quiz. Τι παραπάνω έχει φέτος. Ναι, και θα απαντάς αμέσως. Μία λέξη θα σου πω. Ηρεμία. Ναι, έχει αυτή την ηρεμία. Έχει δύο κούπες, φίλε. Έχει δύο double συνεχόμενα. Αυτό έχει είναι... Έχει δύο βαθμούς παραπάνω. Έχει την τουμπάρα. Α, σωστό. Δεν το λέμε αυτό, παιδιά. Ότι... ΑΕΤΤ με μείον δύο, το ξεχνάμε, έτσι. Α, μπράβο. Ναι, να τα θυμόμαστε όλα. Αυτό που λένε παντού όπου βρεθούν, ακόμα και αυτός ο κύριος που δεν το γνωρίζω καθόλου τον άνθρωπο, δεν τον έχω δει ποτέ, χθες, προχθές μάλλον στις δηλώσεις του σε πορτοκαλικά μέσα, είπε ΑΕΤΤ. Φυσικά. Το είπε, το τόνισε ο κύριος Μπράγκο. Φυσικά. Δεν τον ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Φυσικά. Δεν ξέρω άμα είναι ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι είναι, πάντως είπε αυτό το πράγμα. Εσείς κύριοι δημοσιογράφοι, το κύριο μπορώ να το βάλω και σε εισαγωγικά, αλλά δεν θα το βάλω. Εντάξει, ας το βάλει όποιος θέλει. Λοιπόν, δεν μπορείτε να αναφέρετε έτσι όπως είναι τα πράγματα, δηλαδή να πείτε την αλήθεια μια φορά εκεί που αναφέρεστε στο όνομα του ΠΑΟΚ. Δύσκολο. Δύσκολο. Σας ρωτάω ξανά, μπορεί να φαίνομαι ο γραφικός του χωριού, γιατί κάθε μέρα το αναφέρω. Αν εσείς ακούτε πριν από το όνομα του ΠΑΟΚ να αναφέρετε το νταμπλούχος, έτσι, ή το αήττος πρωταθλητής, στείλτε μου τηλεγράφημα. Ναι, σαν αποσιοποίηση. Θα το κάνω, ναι. Όχι, θα... δηλαδή πραγματικά, πέρα, να σου πω κάτι, πέρα τώρα από τα, από τα δικά μας μέσα, έτσι, δηλαδή στο ΙΜΠΑΟ, ξέρω εγώ, ή στη Φόρτσα, όχι, είστε, είναι, σε, εδώ στα... Μιλάμε, είναι, μιλάω τώρα για κάτω, ρε παιδί μου, κάτω. Αυτά που έτσι, τα πληρώνουμε από την τσεπούλα. Ακριβώς, κάτω. Πέρα. Αν εσείς ακούσετε, ενημερώστε με. Αποσιοπάτε πραγματικά εσκεμένα. Είμαι βέβαιος. Ήταν μια Κυριακή βράδυ αυτό ρε, που έγινε αυτό. Και εντάξει, ας πούμε τα βραδάκια και δεν το είδανε οι άνθρωποι, δεν το καταλάβανε. Αλλά ο εφιάλτης σας θα είναι αυτός που θα έρχονται και θα ξανάρχονται και αυτό θα σας βιώνει μια ζωή, θα σας στοιχιώνει μάλλον έτσι, μια ζωή έτσι. Εκεί. Και αυτό είναι Ζουμουσού. Και αυτό είναι Ζουμουσού πάνω. Και αυτό, και αυτό ακριβώς. Η προσπάθεια αποσιώπησης.
η προσπάθεια να θαυτεί αυτό το πράγμα. Ναι, να μην μπο, να, ναι, δηλαδή να σου έρχεται να το πεις και να μην πρέπει να το πεις. Να μην πρέπει να το πεις, ε. Τι ωραία, λοιπόν, τι ωραία. Και όποιος παίρνει συνεντεύξεις από το Χοντρούλι, δεν θα το πω Χοντρούλι. Χοντρούλι, Χοντρούλι, Χοντρούλι. Ναι, ναι, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Δε θέλουμε. Πάνω απ' όλα είμαστε είναι ανθρώποι. Είναι εχθρός του ΠΑΟΚ. Ναι. Για μένα. Απλά. Είναι εχθρός του ΠΑΟΚ. Απλά. Απλά πράγματα. Απλά. Απλά. Έτσι. Βήμα, ποτέ. Αυτά. Έτσι, μπράβο. Λέω, και εγώ τώρα. Θα πω ξανά αυτό. Αν ποτέ, φέτος, παίξουμε στο Champions League στους ομίλους, αυτά που υποσχέθηκαν τα αδέρφια για μεγάλα πράγματα, εγώ τα πιστεύω ακράδαντα, δηλαδή ότι θα κάνει πράγματα που θα εμείς δεν τα έχουμε ακόμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι από όσα έχει υποσχεθεί μέχρι τώρα δεν το πραγματοποίησε? Ό,τι λέει το κάνει. Ό,τι έχει πει το κάνει. Ξεχάστε ότι είμαστε. Προσέξτε. Ξεχάστε ότι είμαστε ΠΑΟ. Ξεχάστε. Βγείτε λίγο. Μπορείτε να βγείτε έξω από το σώμα σας. Βγείτε και ανεβείτε σε ένα λόφο σαν παρατηρητές. Δείτε μέχρι τώρα τι είχε πει και τι έκανε ο Πόντιος. Ξέχωρα που οποιοδήποτε άλλος θα είχε φύγει συχτηρίζοντάς τους από πατόκορφα. Έτσι. Ένας νορμάλ. Μετά τα προπέρσινα θα είχε πει άντερε, δεν ασχολούμαι. Ναι. Κωστή, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το ότι έχει χρήματα, είτε αυτό έχει να κάνει με το, αυτό, με το DNA του ανθρώπου, ας πούμε. Ο άνθρωπος είναι Πόντιος. Αυτό το λέει όλα. Τα λέει, δηλαδή τελείωσε. Είναι Πόντιος. Πώς το λένε. Τελείωσε. Αυτό. Εγώ είμαι Πόντιος και από μαμά και από παπά. Το και το λέω. Άμα φτιάξει μια το αυτό και πει ότι αυτό είναι έτσι, θα περάσει μέσα από το ντουβάρι, θα περάσει. Τελείως. Δεν αλλάζουν αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αλλάζουν. Έτσι είναι. Έγινε καθώς, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, σε φιλώ. 4,85 για την κλήρωση. Βεβαίως. Για τις κρεατάρες. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παπουκίδη Νικολαίδη. Είναι πηγές. Οι άνθρωποι θα μου το φέρουν κιόλας. Να πω ότι είσαι ο μεγάλος τυχερός στην κλήρωση που έγινε στο πάρτι μας την Τετάρτη. Ο ιός. Και κέρδισε το κλιματιστικό αξίας 500 ευρώ και την τοποθέτησή του. Θα έρθουν να το περάσουν. Τα έχουμε βρει όλα. Πάρα πολύ. Πήγες από εκεί. Όχι, μιλήσαμε τηλεφωνικά και με... Σου λέω, η απόλυτη εξυπηρέτηση. Η απόλυτη εξυπηρέτηση. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, ας πούμε. Στην αγορά είναι... Νομίζω δεν υπάρχει άλλο τέτοιο κατάστημα. Πρώτα άνθρωποι και μετά όλα τα άλλα. Ναι. Καμαρώνω. Μία λέξη λέω. Ναι. Καμαρώνω. Καμαρώνω. Και στη γιορτή που κάναμε, στο μάζωμα που κάναμε, είδα ανθρώπους που είναι χορηγοί σου, που είχα πάρα πολλά χρόνια να τους δω. Μιλήσαμε, χαρήκαν. Περάσαμε τέλεια, μπορώ να σου πω, τέλεια. Και αυτό νομίζω αποπνέει από το ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το καλοκαίρι. Τι θα κάνει η ομάδα μου. Περιμένω με αγωνία το πρώτο παιχνίδι. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που το κάναμε τώρα το πάρτι. Έτσι. Ναι, ειλικρινά δεν μιλάω. Δεν ασχολούμαι καθόλου με τίποτα άλλο εκτός από το να περνάω καλά με αυτό που έζησα. Γεια σου Παναγιώτη. Ζουμουσού αδερφέ μου. Φιλιά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10. Μην παίρνετε 23. Δεν το σηκώνει κανένας. Θα ξέρετε. Κανείς. Και άλλες ράτσες. Ούτε τσιουάουα, αυτό δεν είναι διασταύρωση με ποντίκι, ρε φίλε. Συγγνώμη. Αποφασίζει κάποιος να πάρει τέτοιο σκύλο. Καταρχήν δεν φοβάσαι με τον πατήσεις οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. Όχι, ρε γάμο το. Δηλαδή, αν το αγαπάς το ζωάκι, ρε φίλε. Το βλέπεις καταρχήν να δίνει, όμως έχει κάτι ποδαράκια, σαν να το κλειφίδες. Είναι σαν το κουτσιανικούλι σε κοιλί. Και λες, όχι, ρε μπίπι μου. Πάτησα το σκύλο μου, δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν λέω μέσα στο σπίτι στο διαμέρισμα να έχεις το Αγίου Βενάρδου, ας πούμε. Να πίνεις κονιάκ από το λαιμό του. Που είναι ένα θηρίο, όπου και να πας πέφτεις πάνω του, έτσι. Αλλά αυτά τα τσιουάουα, πώς ρε παιδί μου, κάνει εντύπωση γενικά αυτή η ράτσα. Έχει και άλλα σκυλιά που δεν είναι, λες, όμορφα, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, και το bulldog δεν είναι όμορφο σκυλί. Έτσι, και επίσης έχει και κάτι άλλα σκυλιά που επίσης δεν είναι όμορφα. Αυτά είναι, που είναι με την πλακουτσωμένη τη μύτη, σαν να μην... Ναι, έρχομαι στις γραμμές, έρχομαι. Σαν να έχω τρακάρει με τα λεωφορεία που πήγαινε η Βουγιουκλάκη. Εκδρομές, ρε παιδί μου. Μπροστά, πλακωμένες μούρες, πώς τα λένε. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Πέσαμε!
Πάσαμε, πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Παρακαλώ. Ο μεθ επόμενος. Καλώς το παιδί, Γιώργο! Το θέλεις μπάσο ή... 20 έμαθες τίποτε για τον Μισελ, τον Μιχαλάκη. Μιχαλάκης. Τρίτη πέμπτη μακαρόνια βρε, τρίτη πέμπτη μακαρόνια. Φαγωθήκατε. Τι έκανε ο άνθρωπος, του δώσε κάτι λεφτά. Να πει ναι κύριε στο Κατάρ. Ένα μωρέ, πώς έβαζε η Νονά το χιλιάρικο στην τσέπη από το πουκάμισο που όταν πηγαίναμε στην Νονά μας, παιδιά, ποτέ μπλούζα. Πουκάμισο με τσέπη. Με έλα, τσέπη τσακ. Το βέβαια ρε φίλε, να κάνει έτσι τώρα, να πάω δηλαδή με το ράσο ή με μπλουζάκι, πού να κάνει η γυναίκα, μπορεί να αποτύχει η χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, του βάλανε... Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Καραπαπά. Που φαγώθηκε και τελευταία τα οποία εάν γίνει η συμφωνία με την ΕΔ. Φοβερό αυτό έτσι. Γιατί δεν είπε τίποτα τότε για τα 20 εκατομμύρια Ιδούρου που έδωσε για να φτιάξει το γήπεδο. Μα εκεί είναι οι φίλοι τους Γιώργο μου. Σου απαντώ αμέσως και ακαριέα. Εκεί είναι το φιλαράκι τους. Οι συνέτεροι. Μιλάμε για 20 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για 8,5 εκατομμύρια. Εκεί είναι ο συνέτερος αγόρι μου, δεν τους νοιάζει εκεί. Όταν είδαν δεν το πάρουν αυτοί οι πρόπερση, το δώσαν στη χάρτινη, ξεκάθαρα. Έτσι, εκεί δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει ζήτημα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Εδώ τώρα το γήπεδο του Γαύρου, της ΑΕΚ, το κάνει ο Κόκαλης φίλε, την υπογειοποίηση. Μεταξύ τους αυτοί, τα έχουν βρει μια χαρά αγόρι μου. Άσε τώρα. Όταν έπαιρνε τα 8,2 Ολυμπιακό στην ΕΡΤ, τα θυμάσαι, 8,2. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Τότε γιατί στο χρήμα υπήρχε άφθορο, όπως είπε ο Γεωργάκης Παπαδρού. Λεφτά υπάρχουν. Αχ, αλλά. Άλλο αυτό. Τρελό αγόρι. Έτρεχε μόνος του και έβγαινε δεύτερος. Πώς βρέθηκαν όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, άσε τώρα. Μην ξεφύγει η κατάσταση. Θα κάνουμε για μια μεταγραφή. Βεβαίως. Θα κάνουμε. Μήπως όταν θα φύγεις με άδεια. Όχι. 28 Ιουλίου. Άσε, άμα να γίνουν τότε μεταγραφές, να πάρω τώρα ένα πενδήμερο. Δεν νομίζω τότε. Αν είναι να τις κάνουμε 28 Ιουλίου, άστο. Κλάφτα χαράλαμπε. Αργούμε. Λοιπόν, βάλουμε στα κρέατα. Να σε βάλω βεβαίως. Πάμε λίγο τσιτσί. Πάρα πολύ ωραίος. Θύμισε μου λίγο τα τρία τελευταία. Ψοφία. 4-16. Γεια σου Γιώργο, φιλιά! Πάει, πάει. Μια κουβέντα πριν πάω στο διάλειμμα για τον μπάσκετ. Για τον κύριο Καραμάνο. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Όταν έρχεται κάποιος και θέλει να αναλάβει το management και τα λοιπά. Πάρα πολύ επιφυλακτικός. Δεν είναι το φόρτε μου το μπάσκετ, το έχω πει πολλές φορές. Έχω εμπιστοσύνη στον ΑΣΥΓΜΑ. Η μαμά του λόχου δεν θα δώσει τα κλειδιά εύκολα σε κάποιον, ο οποίος μπορεί να έχει καλή πρόθεση, βεβαίως. Δεν διαφωνούμε ότι ο κύριος Καραμάνος μπορεί να έχει καλή πρόθεση. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του Εραστέχνη ότι θα ψάξουν, θα θελήσουν να δουν και εγγύησεις και την οικονομική επιφάνεια και τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου και μετά να πούν ότι κύριοι τώρα μπορείτε να πάρετε τα κλειδιά ενός τόσο ταλαιπωρημένου τμήματος όπως είναι το μπάσκετ. Να πάρετε τα κλειδιά της ΚΑΕΠΑΟΚ. Υπήρξαν επαφές, υπήρξαν ανακοινώσεις χθες. Είμαστε επιφυλακτικοί. Τώρα πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Καραμάνος, δηλαδή να εμφανιστεί, να ενημερώσει, να μιλήσει, να πει είμαι ο τάδε, τάδε, τάδε. Έχω αυτές τις εταιρείες, εκπροσωπώ τους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατασκευαστική, εμπορικά κέντρα, έχουν καράβια, έχουν ελικόπτερα, είναι ξέρω εγώ ιχθυέμπορες, είναι ότι να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται να πάρουν τον μπάσκετ. Αλλιώς, με γκρίζες, ας το πούμε έτσι, εικόνες, με κενά στο ποιος, τι, πού και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι προχωράει κάτι. Χωρίς να λέω ότι κάτι αρνητικό για τον άνθρωπο, δεν το ξέρουμε, απλά αυτό. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και επειδή έχουμε δει στο παρελθόν κάτι δρόσους στο μπάσκετ, κάτι φλωρίδιδες να πούμε, που θα σώζαν τον ΠΑΟΚ
στο ποδόσφαιρο. Και όταν ήρθε η ώρα να πούμε, παιδιά, ωραία, βάλε, για βάλε να δούμε. Δεν υπήρχε ούτε χρήμα από μονόπολη. Επειδή έχουμε δει κάτι καραβοκύριδες με καράβια τα οποία ήταν αραγμένα χωρίς μηχανή μέσα. Και επειδή αυτό αποτελεί όχι κομμάτι του εαυτού μας, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, όποιο τμήμα είναι και φέρει τα τέσσερα γράμματα και είναι η ίδια μας η οικογένεια, όπως δεν θα ανοίγαμε την πόρτα στο σπίτι μας να μπει οποιοδήποτε, το ίδιο ισχύει και εδώ. Χωρίς να είναι μορφή αυτή για τον άνθρωπο αυτόν, για τον κύριο Καραμάνο, το ξαναλέω. Απλά επιτρέψτε μας, επειδή στο παρελθόν έχουμε καεί, να είμαστε επιφυλακτικοί. Φυσάμε και το γιαουρτάκι για τον όποιον είναι να μπει. Μακάρι αυτός ο άνθρωπος να εκπροσωπεί δυνατούς επιχειρηματίες και να δούμε το τμήμα να βρίσκει το δρόμο, το τμήμα μπάσκετ και να ζήσουμε ωραία πράγματα και μεγάλες στιγμές. Μακάρι. Θα δούμε, θα δούμε. Να πω, επειδή ο Λάρια Καριέα έστειλε και αμέσως φωτογραφίες από το γκράφιτι που σας έλεγα από το Τενεκεδόνιο σχολείο, τι γράφει το σύνδεμα με ρωτήσατε, η Τούμπα είναι το σπίτι μας και ο ΠΑΟΚ η ζωή μας. Το έχουν κάνει και μπλούζα τα παιδιά από τη Λάρνακα, έχω μια τέτοια, είναι υπέροχο το σύνθημα, με έναν τεράστιο δικέφαλο που στρίβει στη γωνία για να ανέβεις προς τα πάνω. Κάντε τη βόλτα σας, αξίζει τον κόπο αυτό το πράγμα να το έχετε στο κινητό σας. Μπράβο στα παιδιά, εδώ μιλάμε για πραγματικούς καλλιτέχνες. Δεν μπορεί ένας οποιοσδήποτε να πάω εγώ, θα φίλε, θα μπερδέψω, έτσι, ούτε τα γράμματα, καταρχήν δεν ξέρω να δουλέψω αυτό το πράγμα, το σπρέι, έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα, θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, με κλιματιστικά και ψυγεία Bosch αυτό το διάστημα, ειδικά, αλλά και με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που θα βρείτε εκεί, όταν θα πάτε στην Ανδρέα Παπαδρέτα στο Κορδελιό, Αιγαίων ψαραγορά, με το φρεσκότερο ψάρι στην πιάτσα και στα δύο καταστήματα. Και στο Ωραιόκαστρο 695666 delivery και στο διοικητήριο 214.000. Νικολαίδης Αγροπλαστεία, παγωτάρες, τουρτάρες, ψωμάρες, καφεδάρες, πεντανόστιμα όλα. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475900, το πιο σίγουρο μέλλον για το παιδί σας. Αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, γιατί δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις για να μπουν στο σχολείο, να μάθουν τη γλώσσα άριστα και σε ένα σχολείο το οποίο είναι υποδειγματικό, είναι πρότυπο και ζηλευτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, έχω χαρά και πάω στα αστέρια. 23-10-287-888. Πρέπει να δούμε πάλι λίγο κάτι θα γίνει με τα διαλύματα, γιατί πάλι είναι Μπενχούρ, φίλε, να ασχοληθούμε λίγο. Εδώ είμαστε, θα πω μετά τους χορηγούς γιατί ήδη περιμένετε πολλή ώρα. Τι γίνεται με μεταγραφές, γράφονται διάφορα ονόματα, θα ακούσετε διάφορα. Ξέρετε ότι πρέπει να έρθει ο μεγάλος για να γίνουν όλα, να δοθεί έγκριση. Ο Μπράνκο μίλησε στους Πορτογάλους και είπε σημαντικά πράγματα για το σκεπτικό, για το ότι θέλησαν να κρατήσουν τον κορμό. Στην ουσία είναι η πρώτη φορά που ακούμε να μιλάει, εδώ ακόμα δεν, και δεν με ενδιαφέρει. Ας μιλάει με τις πράξεις, το έχω πει, δεν τον θέλουμε για συνδετημόνα στο τραπέζι μας, δεν το θέλουμε για να κάνουμε μουχαμπέτι σε ένα τραπέζι κυριακάτικο. Ας κάνει τη δουλειά αθόρυβα, ας φέρει σημαντικούς παίκτες. Και όταν λέω συγκεκριμένα χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη έκφραση, δεν απαραίτητο να είναι ακριβώς για να είναι σημαντικός ο παίκτης, ούτε να είναι τεράστιο όνομα, ούτε και ένας τελειωμένος. Να ενσωματωθούν στον ήδη υπάρχοντα κορμό είναι πολύ σημαντικό, σαν χαρακτήρες, σαν χαρακτηριστικά, σαν ικανότητες, σαν δυνατότητες, γιατί έρχονται σε ένα καλοκουρδισμένο σύνολο. Γνωρίζει και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής πώς θα μπουν αρμονικά, όπως μπήκαν αυτοί που ήρθαν το χειμώνα, σταδιακά, έτσι να μπουν και αυτοί που θα έρθουν τώρα. Για κανέναν, όσο τεράστιο όνομα κι αν είναι, όσο ακριβώς παίκτης κι αν είναι, όσο μεγάλο παλμαρέ κι αν έχει, για κανέναν δεν πρέπει να χαλάσει η ομοιογένεια και αυτή η ισορροπία, το balance που λέει. Να έρθουν μεγάλοι σπουδαίοι παίκτες, ναι, χρειάζονται παίκτες με προσωπικότητα για να προχωρήσουμε στους ομίλους. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Άκη. Έλα ρε Άκη. Θα μου πεις πρώτα ποιος Νικολαίδης είναι. Έχω εύκολη απάντηση. Το αυτός ένα μηδέν, το σώζεις με τον πληθυντικό, το σώζεις με τον πληθυντικό. Είναι τα αδέρφια.
Νικολαίδης, ο Παμπουκίδης Νικολαίδης ή ο Νικολαίδης του Άρτου Ζαχαροπλαστείου. Αυτό. Είναι τα αδέρφια Νικολαίδη, με οικογένεια φίλε χρόνια. Χρόνια. Θα μου πεις τα ονόματα λίγο, μπορείς. Κάνει. Των παιδιών. Ο Βλάσης είναι που μιλάμε, ο Τάσος είναι ο θείος, είναι η οικογένεια φίλε χρόνια. Χρόνια. Ο πατέρας των ΟΑΣ. Δεν ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, έχουν μία καταπληκτική μάνα. Μαζί ξεκινήσαμε το μαγαζί που έχουνε. Τους έφερνα πρώτες ύλες. Μάλιστα. Είναι καταπληκτικά παιδιά γι' αυτό, γιατί υπάρχει κι άλλος Νικολαίδης, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες για το ΣΟΥ, οι άνθρωποι. Επειδή είσαι από τον Εύωσμο, πρέπει να ξέρεις. Ναι. Δεν είμαι από τον Εύωσμο, είμαι του Μπιώτης. Μένεις ρε παιδί μου. Ούτε μένω πλέον. Δεν μένεις. Όχι. Σε τράβηξε πίσω η τούμπα. Φίλε, δεν γίνεται. Μόνο τα χιλιόμετρα που έκανα για να πάω να πιω καφέ στα Στέκια στην γειτονιά, στο Πατρικό. Κοίταξε, πολύ ωραίο ο Εύωσμος, τον κάναν πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω, δεν έχω κανένα παράπονο. Περάσαμε 4 χρόνια υπέροχα με την οικογένειά μου εκεί. Ο γιος μου γεννήθηκε έτσι, ενώ ήμασταν στο σπίτι στον Εύωσμο. Πολύ αγάπη από τη γειτονιά, πολύ ΠΑΟΚ στην περιοχή. Πάρα πολύ ωραία όλα, αλλά φίλε, η τούμπα είναι τούμπα. Όταν περνάω εκεί τη γέφυρα που ξαναλέω εκεί που έλεγα πριν την παλιά μπουτίκ που κάποτε ήταν ρέμα, ο Λιόλιος το θυμάσαι. Λοιπόν, όταν εκείνη την ανηφόρα την ανεβαίνω, νιώθω ότι μπαίνω σε μια περιοχή που είναι το μέρος μου, παιδί μου. Εγώ Κωστή, ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια σχεδόν για αυτό τώρα που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η νουνά μου με βάφτισε, έμενε επάνω εκεί στο γεφυράκι που λες. Ναι. Και ερχόμουν εκεί από πολύ μικρός. Ναι. Και εκείνο το μέρος δεν ξέρουμε, τραβούσε. Διευκρινίζω το εξής. Κατεβαίνοντας από το γήπεδο, από τον ναό προς τα κάτω, εκεί που τώρα είναι η γέφυρα που δεξιά πηγαίνεις για την Τριανδρία, αυτό ήταν ρέμα. Είχε γιοφύρει εκεί, όπως έχει εκεί μετά τα γυράδικα, που είναι τα. Μετά τα γυράδικα πηγαίνοντας. Έτσι, που υπάρχει δίπλα στο Αφροδίτη, το σούπερ μάρκετ. Εκεί, εκεί Πατερίτσα. Εκεί λοιπόν έχει τέτοιο ρέμα, είχε και εκεί. Γι' αυτό τώρα όταν βρέχει και κατεβάζει να πούμε καρέκλες και το ποτάμι δεν έχει που να πάει αυτό το νερό. Κατάλαβες. Γιατί εκεί στο Δημητριάδη τα παιδιά που έχουν το ηλεκτρολογείο, εκεί λοιπόν υπήρχε ρέμα. Δεν ξέρω πώς το προλάβατε αυτό. Μπαζώθηκε, έγινε δρόμος, γεια σας. Τα νερά πνίγε τον τόπος μετά. Επειδή πήγαινα από μικρός, μετά πολλά χρόνια έκανα να πάω φυσικά εκεί. Με αυτοκίνητο, ναι. Γιατί πήγαινα με λεωφορείο. Εκεί ήταν και η παλιά η μπουτίκ και του ΠΑΟΚ αριστερά. Εκεί που τώρα νομίζω έχει κάτι. Έχει αλλάξει εντελώς. Σου λέω πήγα μετά από πολλά χρόνια και, δεν το. Pet shop πρέπει να έχει. Pet shop. Έτσι. Και, κινηματογράφος, και ήταν, κινηματογράφος ήταν κάποτε εκεί που τώρα είναι τα στρώματα. Μιλάμε ναι, τώρα. Ναι, ναι. Εγώ τούμπα ήρθα το 82. Ήμουν 11 χρονών. Νιώθω, λέω ότι είμαι τουμπιώτης. Εγώ από το 70 και. Μάλιστα. Τέλεια. 70 ήμουν αγέννητο. Για πες. Για τις μεταγραφές που λες. Να πεις. Μέχρι να φύγεις δύο μεταγραφές δεν θα κάνουμε, ρε Κωστή. Εννοείται. Εγώ λέω ότι μέχρι. Σήμερα ο μήνας έχει 19. Μέχρι 1 Ιουλίου θα έχουν γίνει δύο μεταγραφές. Λέω εγώ. Εσύ βγες και πες ότι δεν θα γίνουν. Όχι. Και αυτό θέλω να πω κι εγώ. Απλά δεν θέλω να σου πάρω τη. Τη λεζάντα. Αγόρι μου. Γεια σου Άκη. Να σε γερός. Να σε γερός. Θα μιλήσουμε. Χρωστάω vintage εκπομπές. Χρωστάω μία με ανέκδοτα. Χρωστάω μία με παλιά στέκια. Θα τα πούμε όλα αυτά. Δίνουμε ιδέα και στους άλλους να κάνουν τα ίδια. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Good heart. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Δεν ανακαλύψαν την πενικυλίνη. Γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλό στο φιλάρετο. Επειδή χθες ήμουν πολύ σύντομο στον καλωσόρισμα, σήμερα διπλή δόση. Λοιπόν, γιατί θες, ναι, την ώρα που μιλάμε έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό, κάποιος ζητάει αίμα, κάποιον τακτοποιούμε, κάτι σκάει στη μια είδηση κτλ. Είμαστε απασχολημένοι γενικότερα, γι' αυτό συγχωρέστε μας καμιά φορά, άμα μπούμε καμιά μπαρούφα μπορεί να συμβεί. Για πες λοιπόν φιλάρετε μου. Μέσα, και μάλιστα όταν είναι τέτοια πράγματα αξίζουν τον κόπο. Έτσι. Για οτιδήποτε. Αλλά πραγματικά όταν θέλεις να μάθεις για έναν άνθρωπο, και αυτό ξέρεις δεν είναι μόνον για να γίνει πρόεδρος στην ΚΑΕ, στην ΠΑΕ ή οπουδήποτε, είναι και όταν πας να ψηφίσεις κιόλας, έτσι. Δηλαδή στην τελική χρειάζεται να γνωρίζουμε τι κάνουμε όταν το κάνουμε και να είναι και σημαντική η έρευνα. Και ποια είναι η έρευνα?
όχι αν έχει επιχειρήσεις και χρήματα, αλλά πώς διαχειρίζεται. Δηλαδή, ουσιαστικά, άμα κάποιος έχει κάνει μια επιχείρηση και την έχει επεκτείνει και την έχει μεγαλώσει σε διαφορετικά σκέλη και τα λοιπά, δείχνει ότι ο άνθρωπος θέλει και βασίζεται και αναπτύσσεται όπως πρέπει. Τώρα, άμα του τύχει μια στραβή, του έτυχε. Αλλά όταν κάποιος παρατάει τη μια δουλειά, μετά πάει στην άλλη, μετά είναι εκπρόσωπος κάποιου και μετά εκπρόσωπος κάποιου άλλου, αυτόν δεν κάνει να τον βάλεις μέσα ούτε μία στο εκατομμύριο. Επειδή έχουμε καεί από κάποιους δρόσους και επειδή ο δρόσος πραγματικά εμένα με είχε πείσει όταν μιλούσε. Καλά. Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν έρχεται, φιλάρετε, να πει «Γεια σας, εγώ είμαι αεριτζής, γεια σας, αβαβάω παπαπάου». Μόνο ο Παπαθανασάκης είχε πει. Που τον ρώτησαν, τι δουλειά κάνετε όταν ανέβε τον Ερακλή? Σιγά λέει, ούτε η μάνα μου ξέρει. Εκεί αν είσαι φίλο, του λες όπως είσαι, μεταβολή και φεύγεις. Λέμε τώρα. Κατάλαβες. Με τα λόγια κάνεις ανόγια και κατόγια. Τα νόγια, φίλε, έργα. Θέλει οπωσδήποτε να δει κανείς το παρελθόν, τι ήταν, πώς διαχειρίστηκε τη ζωή του και αν πραγματικά είναι νοικοκύρης, να την πάρει. Ξαναλέω εγώ, επίτρεψέ μου. Απόλυτη εμπιστοσύνη στη μαμά του λόχου. Οι άνθρωποι του ερασιτέχνη πονούν τον ΠΑΟΚ όπως τον πονάμε εμείς όλοι. Και επειδή έχουν τα κλειδιά και είναι τεράστια η ευθύνη, λοιπόν, θα δουν. Αν παρουσιάσουν οι άνθρωποι αυτοί οικονομική επιφάνεια, επιχειρήσεις, εγγυήσεις, αυτά κτλ., βεβαίως δεν είμαστε μονόχνοτοι. Έτσι. Ποιος δεν θέλει η ομάδα να βρει το δρόμο της. Αλλά είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Επιτρέπετε να είμαστε μαγκωμένοι και επιφυλακτικοί? Εγώ λέω επιβάλλεται, όχι επιτρέπετε. Έτσι λέω εγώ, ρε φίλε. Σίγουρα. Δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι, επειδή έχει τελειώσει το θέμα γηπέδου και ιστορίες, γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται όταν υπάρχει προοπτική γηπέδου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά οι κατασκευές είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να πάρει μια ομάδα. Τέλος πάντων, να μην επεκταθώ, θέλω να πω το εξής, ότι στην περίπτωση αυτή, χίλιες φορές να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν, έχουν την τεχνογνωσία και να παίξουμε με μια εφηβική και επαγγελματική ομάδα ταυτόχρονα, παρά να έχουμε κάποιον που να μας τεινάξει εντελώς στον αέρα με πάρα πολλά χρέη, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα σε μια χρονιά να καταστραφούν όλα αυτά που έχουν γίνει τόσα χρόνια. Έγινε, φιλάρετε. Γεια και χαρά. Σε ευχαριστώ. Γεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενος. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Έγινε, Κωστάκη. Είστε κουστάρι, χωριά της. Για πες. Τι κάνουμε. Όνειρα και υπομονή βασικά, μέχρι να υλοποιηθούν. Είμαι ο ταξιδιός σου, πρώην ο γελαστός Κωστάκης. Έλα, αδερφέ μου, έλα, γόρι μου. Έλα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζουμε. Για να είσαι έτσι ωραίος και καμπανίσιος. Ναι. Τέλεια. Το σπίτι είναι στην Τούμπα μου και ο ΠΑΟΚ στην καρδιά μου. Πού θα έρθω να το πάρω αυτό το μπουζάκι, Κωνσταντίνο? Α, τέτοιο δεν έχω. Τέτοιο δεν έχω, φίλε. Είχα και τα κλήρωσα, είναι έτσι. Είναι παλιά αυτά, είναι παλιά. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι όχι, η Τούμπα είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας, και ο ΠΑΟΚ η ζωή μας, λέει. Μα και το αυτονόητο κάνω. Στην Τούμπα, ανατολική Θράκη σου μένω. Μπράβο. Όχι, εμάς κυριολεκτικά είναι το σπίτι μας στην Τούμπα. Δηλαδή, εγώ ήρθα εκεί, ήμουν 11 χρονών όταν ήρθαμε από τη Γερμανία. Δεν είχα μείνει αλλού στην Ελλάδα ποτέ. Ακόμα παιδάκι σε ρε Κωστάκη. Παιδάκι είμαστε εμείς, φίλε. Ναι, αλήθειες πες. Παίζω στην ΚΑΠΑ 48, παίζω αύριο στην ΚΑΠΑ 48. έχουμε πάει πρόσφατα με φίλους σε 5x5 και εκεί βλέπεις ότι είσαι ένας παλέμαχος. Κάνω ένας, εγώ δεν καπνίζω και δεν πίνω. Ποτέ. Δεν ήπια, δεν κάπνισα, αλλά πάντα όμως τη μάσα είμαι δυνατός. Εγώ σκεμπέδες, έχω κιλά, είμαι μόνιμα τριψήφιος. Άμα βρω πατάτα φούρνο, άμα βρω γύρω, το τζακίζω. Άμα βρω καζάντι. Τέλος πάντων, κάνω ένα έτσι. Τα παιδιά τα οποία έχουμε συναντήσει για να παίξουμε είναι τριαντάριδες. Εμείς είμαστε όλοι, έχουμε προλάβει το Μπάπριτσα να κάνει την κεφαλιά ψαράκι. Έτσι. Λοιπόν, προλάβαμε, κάναμε μπάνιο στο Λευκό Πύργο, που λένε οι παλιοί. Τέλος πάντων. Κάνω ένα σπριντ, μου κάνει μια παλιά, κάνω ένα σπριντ
από εδώ μέχρι πέρα με τρέξιμο και μετά σβήνουν τα πάντα. Λέω, παιδιά, εγώ ένα τεταρτάκι θα ράξω εδώ στη σκιά. Να ξέρετε τι έγινε. Έκανα sprint, φίλε μου, κόπηκε η ανάσα. Δείγμα ότι δεν πας καλά, Κωστάκη. Ότι πρέπει να χάσεις. Κατάλαβες. Εντάξει. Είσαι την κυρίτσα σου λιγάκι, μια φορά που σε είδα, θέλει λιγάκι να τα συμμαζέψεις. Πολύ ωραία το λες το κυλίτσα. Ναι, χαίρομαι. Ναι. Με πολύ εύσχυμο τρόπο μου το λες. Ναι, χαίρομαι. Θα τη συμμαζέψω. Εγώ, ο Κωστάκη, είμαι 66 και είμαι... Στυλάτος. Ναι, στυλάτος, εντάξει. Πόσα κιλά είσαι, πόσα κιλά είσαι. Είμαι 1,86 ύψος. Α, είσαι 1,86. Και έχω, με πόσα κιλά. 84 κιλά. Α, εντάξει, τέλειος, φίλε. Άριστος είσαι, φίλε. Άριστος. Καλός. Άριστος, φίλε. Απλά, τα κιλά δεν είναι καλά. Τα κιλά είναι... το ξέρω, ρε, φίλε. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Εγώ είμαι 1,83 και είμαι 103, φίλε. Δηλαδή... Γεια σου, ρε, ζουμουσάκι, αλάτιτα. Είμαι τριψήφιος, δεν είναι... Εντάξει, είναι... Okay. Το παλεύουμε όμως, ναι, φίλε, γιατί είναι και άλλα θέματα υγείας, δεν είναι ομορφιά. Κωστάκη, καλά μπλουζάκι, πώς να πάρουμε, από πού μπορούμε να πάρουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σου πω τα εξής, τα μπλουζάκια που κληρώνουμε και του ανόβερου... Α, τα κάνεις και... με κλήρωση. Όχι, 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 πέρα από τις κληρώσεις. Και του ανόβερου και της Λάρνακας και της Λαχανοχωράς, ναι, στο Ρετούς, στη Λαμπράκη 105, τα έχει προς πώληση η Αγγελική, στο μαγαζί αυτό. Α, πολλοί σύνδεσμοι Λαμπράκη, συνεργάζονται. Δίπλα απέναντι από το γήπεδο, ρε φίλε. Λίγο πιο εδώ από την Αγία Βαρβάρα. Όπως κατεβαίνεις, περνάς τα, ξέρω εγώ, τα Μικέλ και τα Γυράδικα, δεξιά. Ναι. Λαμπράκι 105. Οι σύνδεσμοι έχουν τροφοδοτήσει, να μην πω τροφοδοτήσει, έχουν τέλος πάντων εφοδιάσει, να πω, με τις μπλούζες τους το κατάστημα και οι Αγγελικοί στο Ρετούς μπορείτε να τα βρείτε εκεί, τα μπλουζάκια αυτά. Και της Κύπρου, και του Ανόβερου κτλ. Ναι. Μεταγραφές δεν έχουμε κάνει ακόμα. Μεταγραφές εγώ... δουλεύουν και χαίρομαι που δεν ακούγεται τίποτα. Και εγώ χαίρομαι. Πρώτη χρονιά το αυτό το έχω. Ναι, βέβαια. Ερώτηση θα σου κάνω, γελαστέ μου. Με το Ροντρίγκο Σοάρες, τη δεξιά μπακάρα αυτή που πήραμε, άκουσες τίποτα πριν γίνει? Για την ΑΕΚ δεν λέγανε ότι είναι. Τακ, τουκ. Με συνοπτικές διαδικασίες, φίλε. Μεγάλωσε ο σύλλογος και σε αυτά τα πράγματα, αδερφέ μου. Έτσι. Ναι, γιατί άλλες χρονιές ακούγαμε. Δεν υπάρχει λόγος. Και στο τέλος φακούλες βλέπω. Δεν υπάρχει λόγος να ακούγεται κάτι. Θέλω να γίνεται, αδερφέ. Αλλιώς για να κάνουμε κουβέντα. Εγώ πιστεύω αυτή την εβδομάδα, την πιστεύω. Έτσι. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα που έρχεται να κάνει 2 ή 3 μεταγραφές. Πιστεύω, ναι. Και να πάμε κατευθείαν 21. 400 τα διαρκεία, κατευθείαν πάλι να τα τελειώσει. 22 θα είναι ο κόφτης φέτος, να ξέρεις. 22 θα πάει. Βέβαια. Φέτος, καταρχήν, αυξήσαμε τη χωρητικότητα εκεί στην θύρα 8. 8, ναι. Δεν έγινε μια μετατόπιση του κάγκελου, εκεί που καθόντουσαν, ας πούμε, παλιά οι φιλοξενούμενοι. Από το ρολόι προς τα επίσημα, δεξιόστροφα. Εκεί κερδίθηκαν κάποιες χιλιάδες θέσεις. Κερδίθηκαν. Έτσι. Στα 22.000 θα μπει φέτος ο κόφτης. Χθες 1.000 τόσα φύγανε ερυπή οφθαλμού από το διαδίκτυο. Έγινε, μετά, γελαστέ μου! Όχι, μισό λεπτό. Πες. Θέλω να πω κάτι για αυτόν τον Καραμάνο τώρα. Τελειώνω, Κωστάκη. Ναι, ναι. Αυτός ο Καραμάνος, η καταγωγή του από πού είναι, ξέρεις? Δεν ξέρω. Αθήνα, λέει, είναι επιχειρήση του. Θα δούμε, φίλε. Όλα πρέπει να βγουν στο φως. Τα κλειδιά από το σπίτι. Πρέπει να είναι από την Καπαδοκία, πρέπει να είναι δικός μας από εκεί. Δεν ξέρω. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Καρά θα πει μαύρος. Μαύρος μάλλον δηλαδή. Αλλά... Θα δούμε. Άντε, να το δούμε και αυτό. Να το δούμε. Να το δούμε. Περιμένουμε πράγματα. Βεβαίως. Εξονυχιστικά. Εξονυχιστικά. Βεβαίως. Έγινε, γελαστέ! Γεια σου, αδερφέ μου. Να είσαι πάντα γερός. Πάμε σε διάλειμμα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι, ο χορηγός δεύτερης ώρας. Υπέροχα, καταπληκτικά εδέσματα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Κλιμάρτ! Αυτός ξέρει για κλιματισμό. VRV συστήματα, κεντρικά συστήματα θερμότητας, αντλίες, τα πάντα όλα. 9-17-646 τηλεφωνείτε. Γεια σας. Ο τρελός το πρωί είπε ότι είσαι κορυφαίος στο κλιματιστικό. Έχει περάσει κλιματιστικά σε τεράστια εμπορικά κέντρα. Όλα τα φαγάδικα που είναι στο One Salonica, το παλιό Syndicate επάνω. Για να ψήξει αυτό το χώρο, και ο ΣΕΣ, ο ιδανικός για τον κλιματισμό. Φοροπρόβλεψη,
2250-02 και φοροπρόβλεψη.gr. Σας είπα εχθές για το αντάμωμα των Σαρακατσάνων. Θα σας ξαναπώ όσο θα πλησιάσουν οι μέρες. Βενιζέλου 50-2250-02 το τηλέφωνο. 25 χρόνια γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνετε με φορεία, με ποθενέσχες, με περιουσιολόγια απέναντι το παλιό δημαρχείο, ξαναλέω. Και για τέντα δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη όλους. Τους ευχαριστώ που ήταν στο πάρτι μας. Έδωσαν το παρόν, με τίμησαν με την παρουσία τους. Και δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Για τον Τεντά έχω να σας πω το εξής για τον Γιώργο και τον Γιάννη Καντουρτζίδη. Χρόνια 26 τον αριθμό στην Τέντα. Βάζεις και ησυχάζεις. Στην Τέντα μην πάτε σε ψεύτικα, σε πανιά τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας. Στο πρώτο ανεμοβρόχι, στο πρώτο αγιάζει, γεια σας. Γι' αυτό Τέντα Home. 430-011 τηλεφωνήστε. Πείτε ότι ακούσατε την εκπομπή, πείτε ότι ακούσατε τη χορηγία, τη διαφήμιση και θα σας περιποιηθούν ακόμα περισσότερο. Αυτό ισχύει για όλους τους χορηγούς, τα λέτε. Άκουσα τον Κωστή που είπε, άκουσα τον Τζατζ. Κάνε μου καλύτερη τιμή και τα παιδιά όντως σκίζονται. Όντως σκίζονται. Η συνάδελφος Λουκία αφιερώνει τον μπαμπά σε όλους τους συναδέλφους στο γραφείο. Τα φιλιά μας από τη Λάρνακα. Με αυτό θα μπούμε γιατί έχουμε να το βάλουμε μέρες και ήταν και η γιορτή του πατέρα προχθές. Γενικά μπαμπάδες είναι, γενικά γιορτάζουν και τα γλυκά και όλα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θα ήθελα πολύ να μάθω το όνομα του ανθρώπου που είχε αυτή την έμπνευση. Παραμένει άγνωστο νομίζω, έτσι. Παραμένει άγνωστο. Αφιερώνει, το ξαναλέω, η συνάδελφος Λουκία του Αλέξη του Ελευθεριάδη από το σύνδεσμο της Λάρνακας. Αφιερώνει τον μπαμπά σε όλους τους συναδέλφους στο γραφείο που μας ακούνε. Τα φιλιά μας στη Λάρνακα. Στα αδέρφια μας εκεί που και πάλι μας έστειλε φανέλες. Που και πάλι ήταν δίπλα μας. Που και πάλι είναι σαν να είναι εδώ. Σαν να είναι εδώ. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Είπαμε ότι παραμένουμε επιφυλακτικοί για τον άνθρωπο που έρχεται να πάρει το μπάσκετ. Νομίζω ότι έτσι πρέπει. Όταν αγαπάς κάτι, δεν το παραδίδεις έτσι εύκολα. Τώρα, τα παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ περισσότερο, τα παιδιά που είναι reporter PAOK, που ξέρουν, που θα ψάξουν όπως ψάχνονται και οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη και οι άνθρωποι στην ΚΑΕ φυσικά. Έχουμε εμπιστοσύνη και στον Πάνε Πρέλεβιτς και στους υπόλοιπους ότι θα γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει σωστά η δουλειά. Δεν είναι ένα μικρό σωματείο. Άιντε, άιντε, ό,τι να είναι, ανταμ, παπαντάμ. Παιδιά, να το ξεφορτωθούμε. Ή παιδιά, εντάξει, μπορεί τώρα θα πάμε και θα δούμε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Πάμε στις γραμμές. Λέω τελευταία φορά, κληρώνουμε σακουλάρα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Τσιτσί, να λαδώσει το έντερο υπέροχα κρεατικά στον εύωσμο το κρεοπολείο μας. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, κορυφαίο πρατήριο στην πόλη BP, μπροστά από την Ελλάς Σέρβις, όπως μπαίνετε από Χαλκιδική δεξιά. Όπως βγαίνετε για Χαλκιδική αριστερά μετά την γέφυρα, εκεί που έχει το καθαρότερο υγραέριο στην πόλη και ό,τι γράφει το κοντέρα, αυτό σας βάζει ο Χατζόπουλος. Και Ελλάσσο το σέρβις βέβαια, 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι, καλώς το ναι. Τι κάνετε, καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αγόρι μου. Εδώ, εδώ. Καταρχήν ξεχνά, βάλε μου 822 Παύλου στα κρέατα. Περίμενε, να ημπείς. Μπήκες ήδη. 8... Τέλεια. 822. Λοιπόν, δεν μου λες Κώστα, θα σε κάνω μια ερώτηση γιατί έχω σ' αγαπάει όπως εγώ. Να μου κάνεις ότι μπορώ να διαλέξω κατηγορία πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, αθλητικά. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην είναι από πίσω από τον κύριο Καραμάνογλου, πώς λέγεται, Καραμάνου, ο κύριος Σαββίδης, η οικογένεια Σαββίδη. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι. Μπα, γιατί να κρυφτεί η οικογένεια Σαββίδη πίσω από έναν Καραμάνο. Δεν θα τολμούσε αυτός να φέρει το όνομα του ΠΑΟΚ όταν έρχεται στον ΠΑΟΚ για να τον πάρει το μπάσκετ. Μέσω Κατσαρί. Οι πληροφορίες που έχω εγώ λένε ότι δεν είναι ο Σαββίδης από πίσω. Για ποιο λόγο ο Ιβάν να κρυφτεί πίσω από έναν... Θα φάνει... όχι, για το Γιωργάκη μιλάω. Ναι, για το... Ότι οικογένεια ρε παιδί μου, γιατί να... Οικογένεια Σαββίδη, ναι, το είπα. Εγώ πάντως... Ρωτάω λοιπόν, πες, ποιο σκεπτικό έχει να μην βγει μπροστά ο Σαββίδης. Αγαπάει τόσο πολύ τον πάγο Σαββίδη, η οικογένεια Σαββίδη, που οπωσδήποτε την έχει ψάξει αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Λέω εγώ. Ναι, εντάξει, σεβαστή η άποψή σου.
Παύλε μου, νομίζω ότι δεν ισχύει. Η οικογένεια έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον μπάσκετ, δεν θα υπήρχε καν. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καθαρός, ωραίος, όχι σαν τα μαγιό με τις βαρκούλες, κάτι παπαδοπουλέι που περάσανε. Ο άλλος με τα μαγιό. Και κάτι ζαρκέρες που περάσανε, γιατί ψέματα είναι. Ό,τι ψέματα, εμείς δεν λέμε τόσα χρόνια. Εγώ τα ξέχασα. Εγώ είπα και όνομα, Παπαδόπουλος με βαρκούλες. Ο άλλος, πρόσεξε, ο άλλος, ένας με τα μαγιό, ο άλλος γύριζε ταινίες σουξουμούξου. Ο άλλος είχε, ο Βαρκάρης. Σουξουμούξου, αλλά μην τα αφήνεις στη μέση, μανταλάκια. Βεβαίως, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ο άλλος είχε αλλαγή. Αφού δεν μπορούμε να κερδίσουμε μπλούζα από αυτές τις ωραίες τις συλλεκτικές, να πάμε στην Αγγελική που ξέρουμε που είναι το μαγαζί, να πάρουμε μία. Αυτές από τα, απ τα 20 δηλαδή. Χρόνια δεν έχω τέτοιες εκεί, δεν θα βρεις. Αυτές μόνο εμείς τις έκανα ο Κωνσταντίνος Γιαννάκης. Δεν έχει τέτοιες. Ποια Λάρνακα και αυτά. Λάρνακα έχει, και, αλλά τις, αυτές που κάναμε 20 χρόνια αθλητήριος δεν έχει τέτοιες εκεί. Θα δούμε τι έχει. Σε 20 χρόνια αθλητήριος στην παραλία. Πειρές. Μέσα από το νερό πήρα. Προλαβές. Πρόλαβες, έτσι. Ήμουνα μέσα στο νερό, άπλωσα το χέρι μου και κάτι χέρι μου έδωσε μία. Βγήκες από τη θάλασσα σαν γοργόνος. Σαν Ποσειδώνας. Σαν δελφινάρι. Λοιπόν, γιατί τόσο ήσυχο καλοκαίρι, πόσο ήρεμο σήμερα. Τι ωραία ρε παιδιά. Ούτε να ρωτάμε, ούτε να ξοδεύουμε ενέργεια. Πρόσεξε. Και το καερεστά, γεμίζουν μπαταρίες. Όλα, όλα. Βλέπεις και εγώ, το νου σας δεν το βάζω. Έχω όλα τα πάντα. Έτοιμος είμαι, μόλις θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Άσε που οι μεταγραφές θα τελειώσουν τον Αύγουστο, να ξέρεις. Αν δεν πουληθούν αυτοί που είναι να πουληθούν, γιατί ξέρεις για πού πάει η δουλειά. Ναι. Περίπου. Κοίταξε, όχι όλες. Αλίμονο, αν περιμένουμε να γίνουν όλες οι μεταγραφές. Θα φύγουν 2-3 πρωτοκλασσάτη. Παύλε μου. Και θα φύγουν καλύτεροι. Παύλε μου. 6 Αυγούστου δίνω το πρώτο μάτς. Πρέπει να είμαι το όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Γι' αυτό δεν χαλάει τώρα ο κορμός. Το να αφήσεις έναν, ας πούμε. Για το τέλος, το να αφήσεις έναν για το τέλος. Όχι τον κουλούρι, για αυτούς που θα έρθουν, λέω. Κρατάει μια πισινή για να κάνει αυτά τα παιχνίδια που είπες εσύ. Δεν μου λες άδεια πότε παίρνεις. 28. Μεταεπιστροφής, ε. Ε, τι θα φύγω, πρώτο Θεός, λέω, θα φύγω ή θα ξαναρθώ, τι. Ναι, για να ξέρουμε πότε θα πάρουμε το. Καλά, είμαι βέβαιος. Ο παικταράς στην άδεια, να ξέρεις, πάντα. Κοίταξε, πάντα. Αυτό με κωδικό το λέω την άδεια από ό,τι παίρνεις. Κανονικά, ρε. Έχω μια πληροφορία που πρέπει να σου πω εκτός αέρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Α, έχεις πληροφορία. Πρόσεξε που πατάς. Πατάς και... Άντε, ζού μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Ζουμουσού σου, αδερφέ μου. 2310-287-888. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Μάλλον κάποιο λάθος έκανα. Εγώ πήρα στο 2310. Α, και βγήκες. Και μάλλον θα είσαι εσύ κάποιος άλλος. Όχι ρε φίλε, θες να αλλάξουμε φωνή. Καλησπέρα φίλος. Ναι. Ναι. Γεια σας. Θα το έλεγα τώρα. Μετά το γεια σας τι πάει. Κωστή, ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας και η Μακεδονία όλη είναι. Βεβαίως. Το είναι μας και η ψυχή μας. Βεβαίως. Αναντήρητα. Ούτε και κουβέντα δεν δεχόμαστε. Τρέλα μας. Δεν δεχόμαστε ούτε το κουβέντα για αυτό. Μας. Ούτε κουβέντα. Βλέπω πολύ πρόθυμοι υπήρξαν να την αναφέρουν έτσι όπως την αναφέρουν τη γειτονική χώρα. Ούτε καν θα το πω εγώ. Από το δικό μου στόμα δεν θα ακουστεί ποτέ στην εκπομπή. Ποτέ. Είναι πάντα τα Σκόπια, είναι πάντα μια ούτε φύρομ. Από τον πρώτο βασιλιά μας το μεγάλο, αυτό την έδωσε την ονομασία Σκόπια, γιατί εκεί πάνω ήταν οι δικοί μας που φιλούσαν τα βόρεια σύνορα, γιατί είχαμε εισβολές τότε, να πούμε, με τους δεινοσαύρους, εμείς τους Ούγκους, λέμε, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτό πιστεύουμε, δεν είμαστε ούτε ακροδεξιοί, ούτε φασίστες, ούτε χρυσαυγίτες, ούτε ανέλ. Αγαπάμε την πατρίδα μας και δεν μπορεί κανένας να το καπηλευτεί αυτό. Ούτε να μου κολλήσει ετικέτες. Τέλος. Ας κολλήσει ό,τι θέλει. Αυτό είναι. Του κολλάω την ετικέτα του κομπλεξικού μετά. Γιατί κάθεται και ασχολείται με τα, πιστεύω, και τα δικά μου που δεν τον επηρεάζουν. Όλα οκ. Ζούμου σου, αδερφέ! Απολαύστε το καλοκαιράκι! Κάτσε. Έλα. Γιατί είχα τσιουάουα. Πάμε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλά σκυλάκια είναι.
πόσο έξυπνα είναι. Δεν αντιλέγω, δεν είπα ότι είναι κακά σκυλιά. Αλλά ναι, όντως τα πατούσα κι εγώ μέσα στο σπίτι. Δεν είναι δηλαδή ποντικάκι η διασταύρωση με σκυλιά. Ναι, ναι. Αλλά είναι ψυχούλες. Ψυχούλες, το ξέρω, φαίνεται ότι είναι καλά σκυλά, κύριε φίλε. Καταρχήν, υπάρχει κακό σκυλί. Δεν υπάρχει, φίλε. Και κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Κάτι... Εντάξει, έχει κάτι. Να σου πω. Ναι. Αυτά τα. Αυτά που τα βάζουν ένα. Τα βάζουν. Τα περίεργα αυτά τα ρώσικα. Ναι. Τα καυκάθηκα και όλα αυτά. Εντάξει, είναι σκυλιά που τα εκπαιδεύουν έτσι τώρα αυτά που τα βάζουν και παλεύουν. Είναι κοντό μου, αδερφό μου, και έλα κοντά σε αυτό το σκύλο να δει. Θα σε φάει ζωντανό ή δεν θα σε φάει. Μάλιστα. Με τη μία. Χραπ και έξω. Όπως τους τρώγαμε φέτος όλους. Έτσι. Χαπς, χαπς, χαπς. Μπουκίτε από εδώ, μπουκίτε από εκεί. Γεια σου Κωστάκη, να πάρει και κανένας άλλος. Φιλιά! Γεια, γεια! Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Τρεις τελευταίες. Ναι, 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 ναι. Πάρτε, πάρτε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι. Το καλύτερο σκυλί λένε είναι το ρασβανό σκυλό. Σωστό. Αμέσως έσκασε μήνυμα. 547. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς για να έχουμε διάλογο. Ναι. Όχι, σιωπηλός, μας το είπε με βλέμμα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, πώς είναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι γίνεσαι, Κωνσταντίνη, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο... Ο Γιώργος, ο Γιώργος Πολιτόχωρο. Έλα ρε Γιωργάρα, τι γίνεται. Καλά, ρε φούλη, όλα καλά. Καλά. Όλα καιρό έχουμε να μιλήσουμε, καιρό. Τι να κάνουμε, τρέχουμε δεξιά. Έχετε δροσιά εκεί. Ναι, σήμερα. Μάλιστα. Σε χάνουμε τώρα, δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι. Τώρα? Τώρα ναι, τώρα. Σε ακούμε λοιπόν, για πες. Σήμερα έχει δροσιά, χθες είχε ζέστη πολύ και προχθές. Εντάξει. Θα μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου γιατί μικροφωνίζει, για να είμαστε ωραίοι και να... Ωραία, όλα και. Τέλεια. Okay. Σε ακούω αγοράκι μου, σε τι ακούω. Με του Λιβέρα, τι γίνεται, μην γνωρίζεις κάτι. Πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο, ε. Όσο ξέρω εγώ, δηλαδή και τι δήλωσε και ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής. Μάλιστα. Ότι αυτά που ακούγονται είναι κουδουνάκια. Κουδουνάκια από κατσίκια. Αγόρι μου. Μες στη φύση εδώ. Είσαι στο Πόρτο Κατσίκι. Στο Πόρτο Κατσίκι ακριβώς. Είμαι στη Λευκάδα. Από Βελόνη μέχρι Κανόνη. Φιλάς, είσαι υπεύθυνος... Όχι, όχι, δικά μου μαναράκια για το σπίτι. Λίγο κατσίκι, λίγο γάλα, λίγο κτλ. Αυτό λέω, είσαι όμως υπεύθυνος για αυτά τα ζωάκια. Ναι, υπεύθυνος, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Ξέρω εγώ, chip management. Να το πούμε με ωραία λόγια, έτσι. Μπράβο, έτσι. Τσίγλι μάχνουμε. Για τον Ολιβέρα, λοιπόν. Ναι. 12 εκατομμύρια η ρήτρα. Έγιναν επαφές. Ο παίκτης φαίνεται ότι θα έχει ρόλο στη Νέα Πόρτο που απέτυχε πέρσι να πάρει το πρωτάθλημα και το φέρουν βαρέως, ο Κονσεϊσάο, και φαίνεται ότι θα έχει ρόλο βασικού. Αυτό είναι ένα κομμάτι στην Πόρτο. Μάλιστα. Το άλλο κομμάτι είναι ότι είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, αυτοί δεν κάνουν σκόντα. Ναι, ναι. Γίναν κουβέντες, θα πρέπει να γίνει ανατροπή. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε, αυτό που μαθαίνω εγώ, όχι από καμιά πηγή, να πω ιαματική, ναι, τι λέει ο ίδιος ο Μπράνκο, είναι ότι ο παίκτης μάλλον θα μείνει στην Πόρτο. Έτσι. Τέτοιους πάντως θέλουμε, να ξέρετε. Ναι, ναι, εννοείται. Όταν λέω τέτοιους, τέτοιου βεληνεκούς, ναι, τέτοιας ναι, προσωπικότητας, με εμπειρία στο Champions League, όχι μικρούς και αύγαλτους. Ναι, καλή είναι και ο Σίλβα και οι 23χρονοι, ναι, 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 θέλει ναι, προσωπικότητες. Και εμπειρία, θέλει Βιερίνιες, θέλει Μάτους, έτσι, θέλει Βαρέλες, θέλει τέτοιους, φίλε. Μπίσεσβαρ, Γκαρσία. Να σηκώσουν την ομάδα στις πλάτες, να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη στα δύσκολα μάτς των προκριματικών και στο σωμί. Κωνσταντίνε, να μην συγκρατώ τις γραμμές. Τέλεια τα κουδουνάκια, τα ηχητικά, να σε βάλω φίλε. Βάζε τη κλήρωση 874 για τα κρέατα. Θύμισε μου όνομα πάλι. Γιώργος. Γιώργος. Έγινε Γιωργάρα, φιλιά στο Λιτόχωρο. Αν κερδίσω, δώσεις κάποιο πολύτεχνο. Και χαιρετισμούς του Μπαβλάρα. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Τι ωραία, φίλε. Φύση, δεν σου μύρισε φύση, φίλε. Τα κατσικάκια ελεύθερα να βόσκουν. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Τι κάνετε? Εδώ, φίλε. Τα στραβά μάτια. Ο γιος του Βαρέλα. Έλα για του Βαρέλα. Τι κάνουμε? Ο μεγάλος γιος του Βαρέλα. Ο μεγάλος γιος του Βαρέλα. Ο πρωτότοκος. Μπορείς να βγαίνεις ως πρωτότοκος γιος του Βαρέλα. Είσαι εδώ πρωτότοκος. Ο πρωτότοκος. Αυτός που πληρώνει τους τόκους πρώτα. Θα το φτιάξουμε λίγο μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Είμαι βέβαιος. Λίγο εσύ. Ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση. Ακόμα ναι, σε μια κατάσταση. Λίγο, θα το φτιάξουμε. Σε μια κατάσταση. Έτσι. Φίλε, μιλούσε προηγουμένως με το παλικάρι για την Μακεδονία. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει πάρει ταυτί σου και το μάτι σου στο Facebook. Υπάρχει μια καφετέρια ή μια ταβέρνα στο Σταυρό.
που στο WiFi γράφει ναι, ναι. Μακεδονία. Το είδα, το είδα. Μακεδονία εις κρίση. Ναι. Και προτρέπει όλους να κάνουν το ίδιο. Εντάξει, δεν είναι κακή ιδέα, ναι, απλά. Ναι. Κοίταξε λίγο. Ναι. Όταν πάω εγώ που είμαι από τα Σκόπια και ζητάω το WiFi. Ναι. Και μου λέει WiFi is this. Ναι. Δεν με πιάνει λίγο το. Καταλαβαίνεις εδώ. Δηλαδή, επειδή έχει πολλούς Σκοπιανούς εκεί. Α, να σου πω κάτι. Ωραίο είναι σαν ιδέα και αξιέπαινο, αλλά φίλε, η παράδοση του ονόματος και η προδοσία παραμένει προδοσία. Ωραία είναι αυτά σαν μικρά πραγματάκια που μπορεί να κάνει ο καθένας μας και είναι ωραίο είναι αυτό σαν ιδέα, αλλά φίλε, εγώ νιώθω προδομένος, ξεκάθαρα. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος, τι, πού, κόμμα, όλοι τους. Και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι. Έχουν τεράστια ευθύνη. Αυτό ξεκίνησε από τον παπά Μητσοτάκη. Άστο, άστο. Τεράστια ευθύνη, φίλε. Απλά τούτη εδώ έβαλαν, έβαλαν την ταφόπλακα. Πάρω και κάνω τη θέση του, είπε. Έξι. Τέλος πάντων. Έβαλαν την ταφόπλακα. Αυτά είναι πράγματα που δεν μας απασχολούν. Εμάς, εμείς υπάρχουν, καλά μας να είναι. Μας απασχολούν φυσικά γιατί είναι η πατρίδα μας, είναι το μέρος μας, αλλά. Τα πολιτικά εννοώ. Τα πολιτικά. Τα πολιτικά. Όχι, δεν εννοώ για τη Μακεδονία φυσικά. Τέλος πάντων. Και μας απασχολεί. Τέλος πάντων. Κωστή, μπορεί να σου δώσουμε να μιλήσουμε με τον διευθυντή εκεί πέρα να πάρεις ένα 2-3 μέρες νωρίτερα άδεια. Πολύ καλό σαν ιδέα. Θα δούμε. Να πάμε ρε φετέρε φίλε, εμείς οι παλιοί. Ξέρετε εσείς. Κοίταξε. Αυτό μέχρι πέρσι πραγματικά ήταν στο όριο του εξωπραγματικού. Ότι μόλις έφευγα, δηλαδή πρωί έλεγα γεια σας, το απόγευμα μεταγραφές. Πέρσι μου χάλασαν, πέρσι χάλασε αυτό όμως, αν θυμάσαι. Δηλαδή, πέρσι δεν έγινε όπως γινόταν τα παλιότερα. Θα δούμε φέτος. Νομίζω πρόπερσι ή πριν 3 χρόνια ήταν 10 η ώρα είπες γεια σας. Άστο φίλε, δεν υπάρχει. Σε 20 μέρες. 10 και μισή ανακοινώθηκε. Και 10 και μισή ρε, τι ήταν. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ανακοινώθηκε μεταγραφή. Δεν υπάρχει. Υπήρξε άνθρωπος που ευθέως και πέρα από το χαβαλέ μου... είπε ότι εσύ λέει κανονίζεις, να ξέρεις, δηλαδή... Ειδικά την χρονιά που ήσουν στην ΠΑΕ, εκεί πέρα που έλεγε που είχαν... τον εκφωνητή. Εκεί ήμασταν 1000% σίγουροι ότι εσύ τα κάνω. Υπεύθυνος μεταγραφικού σχεδιασμού. Δεν γίνονται αυτά. Βάλε με σκληρός. Έλα, γόρι μου, να σε βάλω. 291, Άγγελος. Έγινε, Άγγελε, σε χαιρετώ. Ζούμου σου, αδερφέ. Ζούμου σου. Στο ερώτημα πώς γινόμαστε ισχυροί στο Champions League, σας λέω εντάχει πριν φύγουμε ότι θα πρέπει να αποκλειστούν 3 από τους 4 ισχυρούς που ξεκινούν φέτος τον πρώτο γύρο. Δηλαδή, σας λέω τις ομάδες. Celtic, Bate Borisov, Astana και Ludogorets. Δύσκολο, όχι απίθανο. Για να πάμε ως ισχυροί πρέπει οι 3 από αυτούς τους 4 να αποκλειστούν. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Σημασία έχει εμείς να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε προσιλωμένοι, να μην χάνουμε την πίστη μας, να μην μας πέφτει με τίποτα. Όλη αυτή η άβρα, όλη αυτή η ηρεμία που την εξασφάλισαν τα 2 συνεχόμενα ντάμπλ, η ανωτερότητα της ομάδας, ο τρόπος που βλέπουμε ότι οι άλλοι βρίσκονται σε μία σύγχυση και κάνουν κινήσεις που δεν... Έτσι, όλα αυτά με ηρεμία, έχουμε εμπιστοσύνη. Τη στιγμή αυτή μιλάμε τώρα, που είναι 19 Ιουνίου. Αν περχουρήσουν οι μέρες και φεύγουν τα δεκαήμερα και δεν κάνουμε, θα πούμε άλλα. Μιλάμε για τώρα όμως, για τώρα. Φτάσαμε τέλος εκπομπής. Μαέστρο, δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το... Έτσι λίγο να δω. Μέχρι το 46, για να δώσω λίγο τα κρέατα. Τσιτσί. Το 45. Βάλε κάτι να μην φύγω έτσι ξερός. Άχαλος. Μπράβο, μ' αρέσεις. Λοιπόν. Κρέατα. Η Ζέρβα Νίνα. Καλημέρα Ζουμουσού σε 583. Ζέρβα νομίζω ότι είναι. Και όχι Ζερβά. Ζέρβα Νίνα κερδίζει τα κρέατα. Πηγαίνεις μέχρι αύριο. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, στην Μενελάου 29 στον Εύωσμο, να παραλάβεις το τσιτσί από το κρεοπωλείο Μιχάλης Ζέρβα Νίνα. Να θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750, όποιος δεν έχει πάει
Ο χώρος κλιματίζεται φυσικά τώρα με τις ζέστες. Πεντακάθαρα όλα, λάμπουν. Είναι καινούριος, είναι ανακαινισμένος. Απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. Κλιμάρτ 917-646, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά στήματα VRV. Ο Κιωσές Κώστας, γνωρίζει όσο κανένας άλλος τον κλιματισμό. Φοροπρόβλεψη 22-50-02, Βενιζέλου 50, έναντι Παλαιού Δημαρχείου. Και φοροπρόβλεψη.gr, εκεί λύνονται όλα σας τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εφορία, με το πόθεν έσχεση, με το περιουσιολόγιο. Και βέβαια για την Τέντα, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 25 χρόνια εμπειρίας σε τέντα, σε αντιανεμική ζελατίνα, σε πέργολα, σε όλα όσα έχετε και θέλετε να κάνετε στο μπαλκόνι σας. Εκεί στο 430-011 ενημερώνεστε. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, Τέντα Home. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα. Bye, 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 Ζούμους!